Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. 24 ώρια απεργία κήρυξε σήμερα η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ. Στους λόγους αυτής της κινητοποίησης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Καστοριάς στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Για αποτυχημένη πολιτική συνταγή που εφαρμόζεται κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καστοριάς Γιώργος Μαλέας, με αφορμή την 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΕΣΕΕ. Ο κύριος Μαλέας καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις αντί να κάθονται, όπως λέει χαρακτηριστικά, στον καναπέ του σπιτιού τους. Σήμερα αγωνίζει ότι εδώ που φτάσαμε δεν πάει άλλο. Ότι η χώρα μας, η πατρίδα μας, οι άνθρωποι της δεν μπορούν να είναι τα πειρωματά ζώα της Ευρώπης. Εδώ που φτάσαμε χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Η συνταγή που προσπαθούν εδώ και 1,5 χρόνο να εφαρμόσουν είναι αποτυχημένη. Αν θα δείτε και οι ίδιοι το αποδέχονται, καιρός είναι πλέον στην πράξη να την αποσύρουν. Αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται ο κόσμος να αντιδράσει σε μια γροθιά, ο κόσμος να συμμετέχει, ο κόσμος να διαμορφώσει την άλλη άποψη. Ο κόσμος να διαμορφώσει την άποψη της προοπτικής, την άποψη που θα του δώσει κάποια ελπίδα. Αλλά αυτό χρειάζεται συμμετοχή και χρειάζεται να έχουμε το κουράγιο να πούμε όχι σε κάποιους, χρειάζεται να έχουμε συνειδητοποίηση ότι κάποιους πρέπει να τους στείλουμε στο σπίτι τους, έπρεπε ήδη να τους έχουμε στείλει στο σπίτι τους εδώ και πολύ καιρό, αλλά και εδώ που φτάσαμε θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Και η απόφαση παίρνεται μόνο με τη συμμετοχή. Αλλάζει τα πράγματα, αλλάζει τη διαδρομή μόνο με τη συμμετοχή. Από το σπίτι ή από τον γενικό και τους γενικούς αφορισμούς ή από τις θεωρητικές λαϊκίστικες αντιλήψεις και θεωρίες δεν αλλάζει τίποτε. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις εταίρους στην κυβέρνηση, αλλά εξίσου κατά την άποψή μου την ίδια συμμετοχή, την ίδια ευθύνη έχουν και αυτοί που είναι έξω από την κυβέρνηση. Διότι φανταστείτε, όλοι αποδέχονται ότι υπάρχουν εθνικές κρίσιμες περιστάσεις αυτή τη στιγμή. Αν αυτή τη στιγμή που αυτό το είχαν κάνει πριν 1,5 χρόνο, αλλά δεν το κάναμε πριν 1,5 χρόνο, το κάναμε στη τελευταία προσπάθεια. Και αντί για 3 κόμματα είχαν 6 και τη σημερινή μέρα τα 3 από τα 6 σκοτώνταν και φεύγανε και βάζαν τις κόκκινες γραμμές, έχετε την εντύπωση οι 3 που θα μένανε θα λέγανε ναι? Άρα η στρατηγική και το πώς πολεμάς κάτι είναι υποχρέωση όλων να τη διαμορφώσουν. Εκείνο που δεν έχει κανένας από τον πολιτικό κόσμο το δικαίωμα είναι οι μεν να αποφασίζουν αυτά που αποφασίζουν σε αδιέξοδες πολιτικές, οι δε να αρνούνται χωρίς να προτείνουν τίποτε, απλώς προσδοκώντας μια δυσαρέσκεια να την εισπράξουν εφήμερα. Δυστυχώς τα εφήμερα περνάν, λύσεις δεν θα δοθούν. Και γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και να διαμορφώσει τέτοιες πλειοψηφίες και ιδιαίτερα στα δύο μεγάλα κόμματα, γιατί απεδείχθη ότι κάποιοι δεν θέλουν να μπουν στην κυβέρνηση, δεν θέλουν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και γι' αυτό λέω ιδίως στα μεγάλα κόμματα θα πρέπει η πλειοψηφία αυτή που βρίσκεται στην κοινή γνώμη να μεταφραστεί και η πλειοψηφία στα δύο κόμματα εξουσίας. Αν δεν γίνει αυτό, νομίζω ότι δεν μπορεί να ελπίζουμε. Αυτά λοιπόν για την σημερινή απεργία. Μεγάλη κινητοποίηση η οποία έγινε στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Στην Καστοριά ο συνήθως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Πάμε τώρα στα νεότερα από πλευράς του καιρού. Υπήρξε ένα αλαλούμ σήμερα κυρίως ότι έχει να κάνει με το κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Να πούμε ότι για αύριο κανονικά, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από πλευράς του Δήμου Καστοριάς, θα ξεκινήσουν τα σχολεία στον Δήμο της Καστοριάς με μία ώρα καθυστέρηση στο Δήμο του Άργους και στο Δήμο του Νεστορίου. Σήμερα πάντως υπήρξαν προβλήματα διότι η ενημέρωση από πλευράς των δημοτικών αρχών ήταν καθυστερημένη με αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να πάνε ήδη στους σχολικούς χώρους και στη συνέχεια εκ των υστέρων να ενημερωθούν ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Παγοδρόμιο ήταν το μεγαλύτερο μέρος του νομού σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και την ασθενή χιονόπτωση που είχαμε νωρίς το πρωί. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Σαββόπουλο. Κύριε Σαββόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δεν λέει να τελειώσει ουσιαστικά η βαρύ χειμωνιά για την περιοχή μας. Περιμέναμε έντονες χιονοπτώσεις σήμερα, αλλά τελικά είχαμε μία πολύ ασθενή χιονόπτωση τις πρώτες πρωινές ώρες, η οποία σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στη συνέχεια, οδήγησαν στην δημιουργία ολικού παγετού και σε συνθήκες παγοδρομίου, θα λέγαμε, στο οδικό δίκτυο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κατά τις πρωινές ώρες έπεσε η θερμοκρασία κάτω από το 0, περίπου μείον 4, μείον 5, ανάλογα με το υψόμετρο κάθε περιοχής. Και είχαμε αυτό την δημιουργία πάγου σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο της Καστοριάς.
Δεν είχαμε έντονη χιονόπτωση, είχαμε κάποια προβλήματα από χθες το βράδυ στην περιοχή της Κλεισούρας, όπου είχαμε δυνατούς αέριδες, όπου καταλαβαίνετε δημιουργούσαν σε κάποια σημεία ανεμοσούρια. Έγινε μια επιχείρηση με δύο μηχανήματα, καθαρίστηκε ο δρόμος χθες, γιατί σε κάποια φάση κάποια αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί. Από εκεί πέρα δεν είχαμε έντονη χιονόπτωση, αλλά είχαμε αυτό το πράγμα, βροχή, χιονόνερο, και με το που έπεσε θερμοκρασία κάτω από το 0 δημιούργησε αυτή την οριστότητα στον δρόμο. Εγώ εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι και τις ίδιες συνθήκες καιρικές θα έχουμε και αύριο το πρωί, δείχνει το δελτίο καιρού μείον 4, μείον 5, και όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το πρωί τα μηχανήματα βγήκαν γύρω στις 6 και 4, το ρίξαν λάδι πρώτα στους κεντρικούς δρόμους όπου γίνεται η κίνηση και η μεταφορά των μαθητών, δηλαδή Κλεισούρα, Νεστόριο, Διποταμία, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή πάλι πάνω στην Κλεισούρα έχουμε δυνατούς αέριδες και σε κάποια σημεία μαζεύεται χιόνι. Είναι πάλι η αλατιέρα εκεί πέρα όπου περνάει για να καθαρίσει το δρόμο και στο δρόμο προς τη Διποταμία. Ναι. Έχουμε ένα θέμα εκεί στην Κοτήλη, γιατί μετά τις 12 το αποχιονιστικό που ξεκίνησε να πάει δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τη λεπίδα. Και τελικά δεν κατόρθωσε να πάει. Αύριο το πρωί θα κάνουμε επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή το κομμάτι Κοτήλης μέχρι και Χρυσή Πευκόφυτο έχει σε σημεία ανεμοσούρια και ουσιαστικά είναι κλειστός ο δρόμος. Είναι αποκομμένα δηλαδή τα χωριά αυτά, αποκλεισμένα. Ναι, ναι, ναι. Από σήμερα το απόγευμα και μετά έχει συγκεντρωθεί σε κάποια σημεία από ανεμοσούρια περισσότερο όγκη χιονιού και δεν μπορεί να γίνει μετάβαση με αυτοκίνητο. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε με δύο, μπορεί να χρειαστεί και τρία οχήματα, έτσι ώστε να κάνουμε τον καθαρισμό του δρόμου. Εγώ και ενώ πρέπει να πω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι άσκοπες κινήσεις. Η κακοκαιρία, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται μέχρι και τη Δευτέρα. Αυτό που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο περισσότερο είναι ο παγετός, γιατί το να χιονίσει 5-10 πόντους ο οδηγός μπορεί, πιστεύω, να κινηθεί και με αντιοριστικές αλυσίδες, αλλά ο παγετός είναι κάτι το οποίο, αν δεν είμαστε προσεκτικοί στην κίνησή μας, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και να έχουμε, ξέρω εγώ, κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην έχουμε κάποια ατυχήματα με αυτοκίνητα και κατά την κίνηση την οποία γίνεται, ειδικά κατά τις πρωινές ώρες και τις βραδινές. Τώρα, υπήρξε και ένα μπέρδεμα, κύριε Σαββόπουλε, με τα σχολεία. Δεν έχει να κάνει η απόφαση βεβαίως με τη δική σας δικαιοδοσία, αλλά από όσο γνωρίζω, δόθηκε προτεραιότητα και από πλευράς των εκχιονιστικών μηχανημάτων στο να καθαριστούν οι δρόμοι που οδηγούν Κλεισούρα, Νεστόριο, για να γίνουν ουσιαστικά τα μαθητικά δρομολόγια. Έτσι, δεν είναι? Που πηγαίνουν οι τρεις κύριοι άξονες όπου μεταφέρονται μαθητές. Τώρα, όσον αφορά την ώρα την οποία βγάζει απόφαση ο Δήμος, είναι ένα θέμα που αποκλειστικά, δηλαδή, ο Δήμος, προσέξτε τώρα, ο Δήμος Καστοριάς έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει παιδινές περιοχές, έχει και ημιωρινές, ορεινές. Πραγματικά είναι μια δύσκολη απόφαση. Δηλαδή, πιθανόν τα σχολεία μέσα στην πόλη της Καστοριάς να είναι σε θέση να λειτουργήσουν και κάποια χωριά τα οποία έχουν ένα υψόμετρο, όπως η Νόηρο, Πηγή, Δεντροχώρη, Κλεισούρα, Βασιλιάδα, έχουν κάποια δυσκολία. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες δημιουργήθηκαν μετά τις 5.30-6 ώρα. Είναι θέμα κάτι το οποίο αποφασίζει ο κάθε Δήμος για τα σχολεία του, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ναι, καλό απλά φαντάζομαι ότι. Όταν βγαίνει η απόφαση, τόσο καλύτερο είναι και για τους μαθητές και για τους γονείς και για τους μεταφορείς. Ναι, γιατί δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Μπορεί τελευταία στιγμή να δημιουργηθούν ιδιαίτερες συνθήκες και να αναγκαστεί κάποιος να αποφασίσει, έστω και καθυστερημένα, για την ασφάλεια της μεταφοράς των μαθητών, να κλείσει τα σχολεία έστω και όσο. Το ανέφερα απλά διότι φαντάζομαι το γεγονός ότι δόθηκε εκεί η προτεραιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια έμειναν δευτερεύοντας κάποιοι άλλοι δρόμοι, όπως για παράδειγμα ο δρόμος τον οποίο βλέπαμε, που είναι ο παλιός δρόμος Κοσταράζη Μιλίτσα προς Δυσπηλιό, που πραγματικά, κύριε Σαββόπουλε, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να δείτε κι εσείς τις εικόνες, ήταν κανονικό παγοδρόμιο. Με πολύ μεγάλη δυσκολία τα οχήματα και βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ήταν παγοδρόμιο, κύριε Νουστοπούλου. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, είναι αρμοδιότητα τη ΔΣΕ. Επικοινώνησα με τον προϊστάμενο, ο οποίος είναι ο κύριος Χομιζίδης, ο Νίκος, και τον είπα ότι θα πρέπει να καθαρίζουν και αυτό το κομμάτι του δρόμου. Η ΔΣΕ, εδώ πέρα, όπως ξέρετε, στην Περιφερειακή Ενότητα έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα σε κάποια οδικά δίκτυα, ο συγκεκριμένος δρόμος, αλλά και το κομμάτι μετά την Κορομιλιά μέχρι τα όρια της Καστοριάς με την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Από εκεί πέρα, τα ίδια προβλήματα κατά τις 8 παρά είχαμε και στο κομμάτι Ποριά Χιλιόδρου Τσάκωνη, όπως και σε όλους τους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι τα αποχιονιστικά τα δικά μας είναι 4. Δύο είχαν ξεκινήσει για Κλεισούρα, ένα για Νεστόρο και ένα για Διποταμία. Και το άλλο που πηγαίνει πάντα στον δρόμο που οδηγεί προς το νοσοκομείο, που είναι άμεση προτεραιότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας δρόμος ο οποίος θα πρέπει πάντοτε και επί 24 ώρου βάση να είναι πεντακάθαρος, χωρίς να έχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
οι οδηγοί και τα οχήματα βγαίνουν περίπου 6-6 και κάτι, μετά τις 8 παρά εφόσον επιστρέφουν, πηγαίνουμε και στους δευτερεύοντες οδικούς άξονες της αρμοδιότητας. Δεν μπορούν όλοι οι δρόμοι ταυτόχρονα να καθαριστούν, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με το φαινόμενο του παγιτού. Αυτό που επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάντοτε σαν οδηγοί στις κινήσεις μας και δεν θα πρέπει να κινούμαστε άσκοπα, ειδικά τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπου χρειάζεται να αποφύγουμε κάποια μετακίνηση, θα πρέπει να αποφύγουμε. Διαφορετικά θα πρέπει να οδηγούμε με χαμηλές ταχύτητες και όσο το δυνατόν με καλύτερα λάσκα. Γιατί στον παγετό θα πρέπει να έχουμε καλά λάσκα χειμουνιάτικα. Είναι και οι ώρες ουσιαστικά, οι πρωινές ώρες που ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να πάει και στη δουλειά του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι καλώς ή κακώς αναγκαστικά οι περισσότεροι θα βγουν στον δρόμο και θα μετακινηθούν με τα αυτοκίνητά τους. Αλλά όπως επισημαίνετε και εσείς, για ακόμη μια φορά χρειάζεται εξαιρετική προσοχή, δεδομένου ότι και αύριο, όπως είπαμε, τις βραδινές ώρες και τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Δείχνει θερμοκρασία μείον 4, μείον 5 και όπως καταλαβαίνετε, βέβαια οι δρόμοι φέτος δεν είχαμε ούτε χιονόπτωση τις απογευματινές ώρες, ούτε βροχή για ένα διάστημα που είχαμε χθες. Δηλαδή το περισσότερο οδικό δίκτυο είναι στεγνό, αλλά έχουμε δυνατούς αέρες που πιθανόν αυτό να είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, γιατί ας πούμε ανέφερανε στο κομμάτι Μεσοποταμία, Καλοχώρη, Κρανοχώρη, σε ένα σημείο που έχει δυνατούς αέρδες, σε ένα κομμάτι του δρόμου, ενώ το υπόλοιπο είναι πολύ στεγνό, γύρω στα 100 μέτρα όπου περνάει ο αέρας, έχει φέρει χιόνι από τα πλησιέστερα τεμάχια από τα χωράφια και έχει δημιουργήσει μια ολισθηρότητα στην οποία θα γυρίσει το μηχάνημα από την ποταμία, θα ρίξει το αλάτι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποια σημεία είναι. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και κατά τις βραδινές ώρες. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ δυνατούς αέρδες στην περιοχή της Κλεισούρας, όπου έχει υψόμετρο και μπορεί να μεταφέρει χιόνι από τα διπλανά χωράφια και να δημιουργήσει μια ολισθηρότητα. Δηλαδή να μην μας ξεγελάσει ο δρόμος αν είναι στεγνός σε μια διαδρομή 4-5 χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλές παγίδες. Θα πρέπει πάντα να κινούμαστε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και η βραδιά και αύριο το πρωί. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί και πάλι αλαλούμ και να μην υπάρξουν και εικόνες αυτές τις οποίες βλέπαμε. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι όλα τα μηχανήματα είναι σε ετοιμότητα και νωρίς το πρωί, εφόσον αυτό απαιτηθεί, θα βγουν στους δρόμους για να καθαρίσουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Έγινε, κύριε Μουσουπούλη, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Για τα σχολεία, μιας που ρωτάτε, να ξαναπούμε ότι κανονικά θα ξεκινήσουν αύριο στον Δήμο της Καστοριάς με μία ώρα καθυστέρηση, δηλαδή στις 9 και 4 στο Δήμο Νεστορίου και στο Δήμο Άργους Ορεστικού. Με την επιφύλαξη βεβαίως ότι αύριο το πρωί, εάν τυχόν έχουμε αντίστοιχες συνθήκες όπως και οι σημερινές, ενδεχομένως να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Είναι πάρα πολλά, όπως είπαμε, τα παράπονα για την καθυστερημένη ανακοίνωση του κλεισίματος των σχολικών μονάδων σήμερα, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν και οι μαθητές και οι γονείς. Από εκεί και πέρα, παράπονα έχουμε και σε ό,τι έχει να κάνει και με την κανονική αύριο λειτουργία των σχολείων του Δήμου Καστοριάς, καθώς αναφέρεται ότι από την περιφέρεια του Δήμου, από διάφορες περιοχές, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με την πόλη της Καστοριάς, όπου δεν είναι τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα και ο παγετός. Θα δούμε αν τυχόν έχουμε κάποια ενημέρωση κατά τη διάρκεια του δελτίου. Προς το παρόν, αλλάξουμε θέμα. Τον Μάρτιο ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Καστοριάς με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε συνεργασία με διάφορους φορείς της περιοχής. Περισσότερες από 30 εκδηλώσεις έχει προγραμματίσει να διοργανώσει ο Δήμος Καστοριάς σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής μας, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης της Καστοριάς από τον τουρκικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις θα είναι πνευματικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Ο Δήμος Καστοριάς, σε συνεργασία και με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς και με φορείς και συλλόγους, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους μέσα στο έτος 2011, όσον αφορά τον εορτασμό στην διάρκεια της χρονιάς 2012 με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, πρόκειται σήμερα το απόγευμα να καταθέσει πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς για τις εκδηλώσεις τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια όλου του έτους. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του 2012. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο. Θα ήταν αυτή τη στιγμή υπερβολικό να πούμε αναλυτικά, διότι κάθε εκδήλωση θα παρουσιαστεί και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.
έτσι ώστε να υπάρχει μέσα σε κάθε μήνα 1-2 εκδηλώσεις αφιερωμένες στον εορτασμό της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό. Yeah. Οι εκδηλώσεις όσον αφορά στην διάρκεια της χρονιάς που αφορούν το Δήμο, σε απόλυτη οργάνωση του Δήμου είναι γύρω στις 10 εκδηλώσεις. Σε σύνολο οι εκδηλώσεις είναι πάνω από 30. Σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους φορείς και με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο με τη διοργάνωση συνεδρίου. Θα κλείσει με το συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της εβδομάδας που προηγείται της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό, δηλαδή στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου του 2012. Αυτές είναι οι μέρες πραγματοποίησης του συνεδρίου που θα λάβει χώρα στην πόλη της Καστοριάς. Okay. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, καθώς επίσης και μια εξαιρετική πρόταση των αποφύτων της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, που αφορά στην πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης με τη δημιουργία εικαστικών έργων, τοποθέτησής τους και φυσικά χαρτογράφησης των σημείων της πόλης, όπου τα έργα θα τοποθετηθούν και θα κατασκευαστούν με πρωτοβουλία των φοιτητών των αποφύτων της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών. Λοιπόν, και για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης της Καστοριάς και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2012. Πάμε τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα. Για χιλιοστή φορά είναι τραγικές οι εξελίξεις και πολύ κρίσιμες αυτές τις οποίες βιώνουμε. Αναβάλλεται συνεχώς η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κική Μιχαηλίδου. Κυρία Μιχαηλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Αναστοπούλου, καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Άλλο ένα μνημόνιο το οποίο ουσιαστικά θα φορτωθούμε όλοι εμείς στις πλάτες μας με ιδιαίτερα επαχθή μέτρα τα οποία αναμένεται να φέρουν ακόμη περισσότερο εργασιακό μεσαίωνα και να καταλύσουν όλα αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι και σήμερα. 22 μήνες κυρία Αναστοπούλου και για έκτη φορά θα έχουμε λοιπόν οριζόντιες περικοπές. Ναι. Και αναρωτιέμαι πραγματικά αν αυτή η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού της ή αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ξένων επενδυτών. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα υπήρχε ένα σενάριο από την πλευρά της ξένης τρόικας, γιατί δυστυχώς έχουμε και ελληνική τρόικα στην κυβέρνηση. Υπήρχε λοιπόν ένα σενάριο για σύγκληση των οικονομιών και έξοδο από την κρίση, το οποίο ουσιαστικά εφαρμόζεται εδώ και 22 μήνες και δεν είχε αποτέλεσμα. Υπήρξαν κυβερνητικά στελέχη τα οποία δηλώσανε ότι αν θα χρειαστεί να ξαναπάρουμε μέτρα, θα σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει. Ναι. Και εγώ αναρωτιέμαι, μία ρήτρα δεν μπορούμε να βάλουμε στην Τρόικα, ότι αφού εκτελούμε το σενάριο το δικό σας, γιατί δεν έχουμε το αποτέλεσμα και γιατί πρέπει να την πληρώνει ο λαός. Άρα από πίσω υπάρχουν σκοτεινές σκοπιμότητες και πάνω σε αυτό θα πρέπει ο ελληνικός λαός να σκύψει, να ψαχτεί και να αντιδράσει. Τις ρήτρες θα μπορούσαμε να τις βάλουμε σίγουρα εάν όντως διαπραγματευόμασταν, διότι μόνο διαπραγμάτευση δεν είναι αυτό. Όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, με το πιστόλι στον κρόταφο και ουσιαστικά δεχόμαστε χωρίς την παραμικρή αντίδραση όλα αυτά τα οποία μας επιβάλλουν. Διότι δεν είναι εδώ, ζητάνε 10, λέμε θα σας δώσουμε τα 5, άντε να τα βρούμε στα 7. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ό,τι μας λένε, τους δίνουμε και παραπάνω. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Δεν είμαστε σε θέση να βάζουμε την οποιαδήποτε ρήτρα, διότι δεν είμαστε, λέω, σε θέση να βάζουμε ρήτρες, γιατί δεν το κάναμε από την πρώτη κιόλα στιγμή. Ποτέ δεν διεκδικήσαμε σαν χώρα έστω κάποια πράγματα να παραμείνουν. Οι Έλληνες έχουν και μία τσίπα και μία περηφάνεια, κυρία Αναγνωστοπούλου. Την έχουν χάσει. Ας το αποδείξουν λοιπόν οι πολιτικοί στην πιο κρίσιμη καμπή που είναι σήμερα η ελληνική οικονομία και το ελληνικό έθνος και η ελληνική κυριαρχία. Ας αποδείξουν λοιπόν ότι είναι για μία φορά στη ζωή τους τα γη του ελληνικού λαού και όχι των ξένων. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Γιατί ο κόσμος έχει τέτοια αγανάκτηση, βλέπει ότι δεν οδηγείται πουθενά η κατάσταση αυτή, στο τέλος θα μας βάλουν και στην άτακτη χρεοκοπία, ενδεχομένως να μας βγάλουν και από το ευρώ, αυτό είναι μία άλλη κουβέντα. Τα χρήματα όμως που έχει στερηθεί ο ελληνικός λαός και οι θυσίες του, βλέπουμε ότι δεν έχουν πιάσει τόπο.
Γιατί λοιπόν πρέπει να είμαστε μονίμως με το πιστόλι στον κρόταφο και όταν έχουμε πραγματικά διαπραγματευτικά ατού στα χέρια μας δεν τα αξιοποιούμε. Ας μου απαντήσει ένας πολιτικός. Εάν είναι στάση ενός Έλληνα αντρός πολιτικού αυτή. Σήμερα θα σας πω ότι ντράπηκα πραγματικά τόσο πολύ παρακολουθώντας ειδήσεις το μεσημέρι όταν άκουγα ευρωβουλευτή των οικολόγων πρασίνων όπου έλεγε ότι για πρώτη φορά δεν διαπραγματεύτηκε κυβέρνηση τίποτε και ότι δεν μπορούμε να πιέζουμε μια χώρα η οποία γέννησε τη δημοκρατία να τη στριμώχνουμε στον τοίχο. Θα σας πω δημοσίευμα περιοδικού που νομίζω ότι λέγεται Προφίλ Αυστριακού όπου λέει επιλέξει. Υπάρχει μία σαδοχιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πειραματόζωο που λέγεται Ελλάδα, σχέδιο που δεν προτάθηκε και δεν εφαρμόστηκε ποτέ πουθενά στον πλανήτη. Και εγώ αναρωτιέμαι. Η κυβέρνηση αποτυγχάνει να εισπράξει τους φόρους. Η κυβέρνηση αποτυγχάνει να βάλει τη μηχανή της οικονομίας μπροστά. Η κυβέρνηση αποτυγχάνει σε όλα τα επίπεδα. Γιατί λοιπόν πρέπει να πληρώνουμε 50 υπουργούς και την Τρόικα ταυτόχρονα όλα τα έξοδά της για να μας πούνε τι. Ότι ξέρετε σας θέλουμε οικονομικούς σκλάβους γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος τους είναι να πουληθεί όσο ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας, να καταργηθούν οι σχέσεις εργασίας και να έχουν οικονομικούς σκλάβους που θα δουλεύουν 20 ώρες για να βγάζουν μόνο το ψωμί τους και τίποτε περισσότερο. Αν φτάνει και αυτό δεν βέβαια. Δεν είναι αυτή η μοίρα του Έλληνα. Δεν είναι αυτή η μοίρα ενός σύγχρονου ανθρώπου. Δεν είναι η μοίρα των λαών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Οικονομική Ένωση μπήκαμε γιατί θέλαμε να υπάρχει μία σύγκληση οικονομιών. Από την ημέρα που μπήκαμε όμως βλέπουμε μία απόκληση οικονομιών. Άρα την ευθύνη της την έχει και η Ευρώπη. Άρα το χρέος των λαών που σήμερα βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται είναι χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χρέος το οποίο δεν το δημιούργησαν οι λαοί και δεν θα το πληρώσουν οι λαοί. Το πληρώνουν δυστυχώς. Και ιδιαίτερα η Ελλάδα με πολύ περισσότερα και πιο σκληρά μέτρα. Θα το πληρώσουν πολύ πιο ακριβά, κυρία Αναγνωστοπούλου, πιστέψτε με, γιατί η οργή του κόσμου δεν σταματάει. Και δεν θα σταματήσει ούτε και στις επικείμενες εκλογές με ανάδειξη άλλης κυβέρνησης. Όταν αυτές με το είναι καλό γίνουν. Είναι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό και αυτή τη φορά θα λογοδοτήσουν. Ούτε νόμοι που θα τους προστατεύουν υπάρχουν ούτε τίποτε. Εγώ στην επίσκεψη της βουλευτίνας που είχαμε του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά έθεσα θέμα και την ερώτηση. Λαϊκά δικαστήρια θα υπάρχουν γιατί ξέρουμε από εξεταστικές επιτροπές. Θα υπάρξουν λαϊκά δικαστήρια. Αυτό απαιτεί σήμερα ο κόσμος. Βλέπετε να έχει αποτέλεσμα όλο αυτό. Δηλαδή η οργή του κόσμου σίγουρα, το ξέρουμε όλο και το διαπιστώνουμε όλη μέρα με την ημέρα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δικαιολογούνται οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα από αυτήν την οργή και δεν μιλάμε για ξύλο ή για αίμα σε καμία περίπτωση. Αλλά όλος αυτός ο οργισμένος, ο αγανακτισμένος, ο εξαθλειωμένος κόσμος δεν θα έπρεπε σήμερα να είναι στους δρόμους. Θα έπρεπε, κυρία Αναγνωστοπούλου, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι η λύση δεν βρίσκεται και δεν πρόκειται να βρεθεί από έναν πολιτικό, αλλά η λύση βρίσκεται στα χέρια του λαού. Την λύση θα την δώσει ο ίδιος ο λαός και μόνο ο λαός. Και ο λαός είναι εκείνος που θα βάλει πραγματικά τέρμα στην κοινοβουλευτική δικτατορία. Δείτε σήμερα λίγο τις αντιδράσεις των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Ναι. Τι έγινε? Μία μαζική κινητοποίηση της ΑΔΔ και της ΓΕΣΕΕ έφτασε για να αλλάξουν στάση οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Αυτό είχαν φοβηθεί η κυρία Αναγνωστοπούλου και την 26η, 27η με 28η Οκτωβρίου. Ναι. Εάν πραγματικά συνειδητοποιήσει ο λαός τη δύναμη που έχει στα χέρια του και ξεχυθεί στον δρόμο και βάλει τέρμα σε αυτή την κοινοβουλευτική δικτατορία,
τότε μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Από τον καναπέ μας δεν γίνεται τίποτε. Ναι. Από τον καναπέ το μόνο που κάνουμε είναι να νιώθουμε καθημερινά τη δαμόκλεια σπάθη πάνω από το κεφάλι μας μέσα από τον εκφοβισμό της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό έχει να κάνει ιδιαίτερα και εδώ με την περιοχή μας, με την Καστοριά, η οποία ανέκαθεν δεν συμμετείχε ποτέ, ακόμη και τώρα, στην οποιαδήποτε, στην παραμικρή κινητοποίηση. Και δεν αναφέρομαι σε κινητοποίηση κάτω από μια κομματική ομπρέλα, αλλά γενικότερα αυθόρμητα με τον οποιοδήποτε τρόπο να δείξει ότι είναι εδώ, να δείξει και εκείνο ότι διεκδικεί, για να έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ήμασταν ποτέ αυτού του τύπου, όπως είναι σε κάποιες άλλες ενδεχομένως περιοχές. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και εδώ κάτι. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να βρούμε και ανθρώπους που θα δώσουν πραγματικά μια άλλη λογική του αγωνίζεστε. Βεβαίως. Γιατί αυτή η λογική του αγωνίζεστε μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει. Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να συσκεπτόμαστε, να συζητάμε και να βρούμε νέους τρόπους μορφής αγώνα. Γιατί αγώνα δεν είναι μόνο η συμμετοχή σε μια απεργία κινητοποίηση. Πολλοί απεργούν και δεν συμμετέχουν κιόλας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγωνίζονται. Αυτό σημαίνει και πέρα ότι πραγματικά και τα συνδικάτα μπορεί να κινούνται σε λανθασμένη συγγνώμη κατεύθυνση. Δεν μπορεί να απεργεί τόσος κόσμος και να μην είναι μαζική η συμμετοχή. Άρα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους διόδους να συνεννοηθούμε και να βρούμε άλλους τρόπους για το αγωνίζεστε. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το γενικότερο πανικό, πολιτικό πανικό, ποια είναι η στάση την οποία τηρεί η αριστερά και μέσα στην αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ? Το σχολίασα και χθες και θα ήθελα να το καταθέσω και σε εσάς, ότι αυτό που θα περίμενα εγώ τουλάχιστον είναι να μπουν στην άκρη οποιασδήποτε διαφορές, τα οποιοδήποτε μικροκομματικά συμφέροντα, να ενωθεί η αριστερά, να ενωθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με έναν κοινό παρανομαστή. Να σώσουν τη χώρα, όπως λένε, να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες λύσεις, αναπτυξιακές λύσεις, για να μπορέσει και ο κόσμος, κυρία Μιχαηλίδου, να πιστέψει κάπου, να εμπνευστεί από κάποιον, όχι για να τον ψηφίσει, αλλά για να βρει το κουράγιο και αυτός ουσιαστικά να συνεχίσει. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπω σήμερα από την αριστερά, η οποία επίσης θεωρώ με αυτόν τον τρόπο ότι φέρει τις ευθύνες της. Φυσικά και φέρει τις ευθύνες της, κυρία Αναγνωστοπούλου, γιατί δεν είναι καλό να χαϊδεύουμε αυτιά και να ευλογούμε τα γένια μας. Όμως θα πρέπει να σας πω κάτι. Για μένα, προχθές παρακολουθώντας πρωινό σε κάποιο κανάλι, είδα για πρώτη φορά και μου έκανε εντύπωση πραγματικά αυτό και είναι αξιοσημείωτο και θα πρέπει να το τονίσουμε. Στέλεχος του ΚΚΕ, ο Απόστολος Γκλέτσος, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Κινήματος Ελλάδα, του Θοδωράκη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να συμμετέχει σε ένα οποιοδήποτε άλλο λαϊκό κίνημα. Γιατί η γραμμή του ΚΚΕ είναι σκληρή. Συμμετέχουμε μόνο στα δικά μας κινήματα, στις δικές μας πορείες, με το δικό μας αγωνιστικό μέτωπο και δεν συμπράττουμε με κανέναν άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακολουθεί αυτό αυτή τη γραμμή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Με δεν σας άκουσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, δεν ακολουθεί αυτή τη γραμμή, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή είπε ότι δημιουργούμε το μέτωπο το αντιμνημονιακό. Αυτό το μέτωπο, κυρία Αναγνωστοπούλου, εκφράζεται με πολλούς τρόπους σήμερα. Ένας τρόπος αντιμνημονιακού μετώπου είναι πραγματικά και το μέτωπο του Μίκη Θοδωράκη. Οι τρόποι για τη συγκρότηση τέτοιων μετώπων είναι πραγματικά στην ευχέρεια του κάθε πολίτη. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να αφυπνίσουμε συνειδήσεις και να ενεργοποιήσουμε τον πολίτη. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έρθει κάτω από την κομματική μας σημαία ή ταυτότητα ή πολιτικό σχήμα. Μας ενδιαφέρει ο αγώνας και αυτά που μπορεί να προσφέρει ο κάθε ένας ξεχωριστά μέσα από οποιοδήποτε χώρο πιστεύει ότι μπορεί και τον εκπροσωπεί. Το έχετε κάνει πράξη αυτό, ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, δεν εννοώ εσείς προσωπικά. Βεβαίως, γιατί και άτομα τα οποία συνεργάζονται με το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αλλά και ο ίδιος ο συνασπισμός, μέσα σε αυτά τα κινήματα συμμετέχει, κυρία Αναγνωστοπούλου. Συμμετέχει. Αλλά δεν θα φτάσει ποτέ στο σημείο να καπελώσει αυτά τα κινήματα, γιατί το καπέλωμα αποξενώνει τον πολίτη από τη δράση.
συμμετέχει, ενεργοποιείται, κινητοποιείται, κατεβαίνει στους δρόμους, στο πεζοδρόμιο και δίνει και τον αγώνα του μέσα στην ίδια την... την Ελληνική Βουλή. Mm-hmm. Ναι, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο κόσμος είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένος από όλους τους κομματικούς μηχανισμούς. Νομίζω ότι κανένας μας δεν θέλει να ακούσει το παραμικρό για κόμματα. Επομένως, οτιδήποτε και αν γίνει, θα πρέπει να λάβει μια νέα μορφή που να μπορεί με κάποιον τρόπο να εμπνεύσει όλο αυτόν τον κόσμο. Να του δώσει λύσεις, βέβαια, πρώτα απ' όλα. Πόσες ακόμα προσκλήσεις, κυρία Αναγνωστοπούλου, μπορούμε να κάνουμε, στα κόμματα της αριστεράς για να δεχτούμε ακόμα πόσα όχι. Δεν ξέρω, πάντως εδώ... νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, διότι δεν μπορεί με τη διασπορά ουσιαστικά να προσπαθούμε να δώσουμε τις οποιασδήποτε λύσεις. Σας είπα, αφήνουμε στην άκρη και τα συμφέροντα τα μικροκομματικά μας και τις οποιασδήποτε διαφορές, οι οποίες θεωρώ ότι τη δεδομένη τουλάχιστον στιγμή δεν έχουν καμία απολύτως ουσία και σημασία, και από εκεί και πέρα ψάχνουμε όλοι μαζί ενωμένοι να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα. Από τη στιγμή βεβαίως που έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει λάβει καμία απολύτως εξουσιοδότηση από τον ελληνικό λαό να λαμβάνει αποφάσεις εις βάρος του. Διότι αυτό γίνεται και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό σήμερα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν θα σας κρύψω καθόλου ότι την ίδια απαγοήτευση την νιώθουμε και εμείς μέσα και στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω προσωπική μου, τουλάχιστον προσωπικά μου συναισθήματα. Εάν πραγματικά σήμερα η αριστερά μέσα σε αυτόν τον κίνδυνο που προέρχεται, που έρχεται, που αυτή τη στιγμή μπορεί να συζητάμε κιόλας για το πώς θα φτάσουμε στη χρεοκοπία. Εάν λοιπόν αυτή η αριστερά μπορεί να αναδείξει οποιαδήποτε άλλα πράγματα που να αξίζουν περισσότερο από το να πάψει να υπάρχει η εθνική κυριαρχία, από το να πάψει να υπάρχει το ελληνικό δημόσιο, mm-hmm. από το να πάψει να λειτουργεί το ελληνικό σύνταγμα και από το να συνεχίζει να είναι μια κοινοβουλευτική δικτατορία, τα βάζει λοιπόν όλα αυτά πάνω από το κομματικό της συμφέρον, τότε είναι πραγματικά να τους γυρίσουμε την πλάτη όλοι. Έχουμε λοιπόν απευθύνει απεριόριστες προσκλήσεις και προς τον κύριο Κουβέλη, τη Δημοκρατική Αριστερά, και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και η απάντηση μονίμως που παίρνουμε είναι όχι. Εάν μας πούνε ότι κάπου κάνετε λάθος και θέλουμε να βρεθούμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε, να είστε σίγουροι, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι θα πάμε. Δεν συζητάνε όμως αυτή τη λογική της διεξόδου σήμερα από την κρίση. Το μεν κουκουέ γιατί πιστεύει ότι έχει το αναμάρτητο, το τέλειο πρόγραμμα, η δε δημοκρατική αριστερά, μην το ξεχνάτε, και μέσα στον ίδιο το συνασπισμό δημιουργούσε προβλήματα μονίμως κόντρα στη θέληση των μελών του συνασπισμού, και μιλάω αποκλειστικά για το συνασπισμό και όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, έβαζε πάντα το θέμα της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Ουραγός του ΠΑΣΟΚ είναι και σήμερα. Ουραγός του ΠΑΣΟΚ. Ενδεχομένως να θέλει να προσβλέπει σε κάποια κυβερνητικά πόστα. Με γεια τους, με χαρά τους. Θα κριθούν όμως από τον ελληνικό λαό. Γιατί η απαγοήτευση αυτού του ζητήματος, της μη επίτευξης της συνεργασίας της αριστεράς, θα την πληρώσει και η αριστερά, αλλά το δυστύχημα είναι ότι θα την πληρώσει και ο κόσμος. Mm-hmm. Για την αριστερά δεν με ενδιαφέρει. Για τον κόσμο όμως με ενδιαφέρει, κυρία Αναγνωστοπούλου. Κάτι άλλο που γιατί ενοχλεί. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Γιατί μέλος της αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα και μέλος της ελληνικής κοινωνίας, mm-hmm. είναι και εγώ και όλοι οι άλλοι συντροφοί μου. Θα την πληρώσουμε και θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Κάτι που επίσης, κυρία Μιχαηλίδου, ενοχλεί πάρα πολύ τον κόσμο, τη στιγμή που δέχεται όλες αυτές τις μειώσεις στο εισόδημά του και πολύ μεγάλης δυσκολίας καταφέρει να τα βγάλει πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με τη γενικότερη απογοήτευση για όλα τα κόμματα, είναι και οι κρατικές επιχορηγήσεις. Και θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Πώς γίνεται τη στιγμή που οι Έλληνες σήμερα πραγματικά δεινοπαθούν για να τα βγάλουν πέρα, να ακούν ότι την τελευταία δεκαετία όλα τα κόμματα έλαβαν περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον κρατικό κορβανά και μάλιστα πήρανε με εγγυήσεις τις επιχορηγήσεις του 2005 μέχρι το 2005 επιπλέον επιδοτήσεις από τις τράπεζες. Και όλα αυτά και το 2009 και το 2010 και το 2011 που τα πράγματα υποτίθεται ότι είχαν φτάσει στο απροχώρητο. Υποτίθεται για αυτούς, για τον κόσμο σίγουρα έφτασαν.
Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Όταν αυξήθηκαν οι επιχορηγήσεις στα κόμματα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν που έκανε την ερώτηση στην κυβέρνηση. Αυξάνονται οι επιχορηγήσεις στα κόμματα όταν ο προϋπολογισμός δεν είναι ελλειμματικός. Πώς αυξήθηκαν οι επιχορηγήσεις στα κόμματα αφού ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός? Ένα. Και δεύτερον, γνωρίζετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι τα δύο κόμματα, τα λεγόμενα μεγάλα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχουν κάνει συμφωνία για να διαγράψουν τα 200 εκατομμύρια που χρωστάνε στον κρατικό προϋπολογισμό από τις επιχορηγήσεις που έχουν πάρει, και όχι μόνο μέχρι το 2015. Mm-hmm. Το γνωρίζει αυτό το πράγμα? Όχι. Το γνωρίζει ο ελληνικός λαός? Όχι. Αυτή ήταν η συμφωνία. Ότι μπορούμε να συμπράξουμε στην κυβέρνηση για να διαγράψουμε τα χρέη μας. Και εγώ σας βάζω ακόμα ένα ερώτημα. Mm-hmm. Αύριο μεθαύριο δεν θα είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο μπορούσε να είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτό το κόμμα, γιατί δεν ξέρουμε με ποια μορφή θα κατέβουν. Αν θα κατέβει ενιαία το κάθε κόμμα, αν θα υπάρξουν διασπάσεις. Και εγώ αναρωτιέμαι, εάν αυτό το χρέος δεν διαγραφεί έτσι όπως έχουν συμφωνήσει, ποιο κόμμα θα το πληρώσει? Κανένα, θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και αυτό το χρέος. Ναι, αλλά... Τις επιχορηγήσεις των κομμάτων θέλετε την άποψή μου? Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λάβει αυτές τις επιχορηγήσεις. Τις έχει πάρει βεβαίως. Γιατί τα έχουν πάρει όλοι. Δεν κάνει εξαίρεση το κράτος. Όχι, εξαίρεση θα πρέπει να κάνουν τα κόμματα. Το κράτος, όταν το κράτος που νομοθετεί ουσιαστικά έχει να κάνει με τα κόμματα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά θα προστατέψει. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος θέλει να είναι συνεπής απέναντι και στις δεσμεύσεις και στα όσα λέει και υπόσχεται στον κόσμο, φαντάζομαι από μόνος του μπορεί και πρέπει να κάνει τη διαφορά. Ναι, εγώ σας είπα ότι η ερώτηση ήταν γιατί αυξήθηκαν οι επιδοτήσεις στα κόμματα τη στιγμή που ο προϋπολογισμός της χώρας είναι ελλειμματικός. Η αύξηση αυτή δεν δικαιολογείται. Και θέλετε και την άποψή μου? Βεβαίως. Εάν λοιπόν είναι για την προεκλογική εκστρατεία, ούτως ώστε κανένα κόμμα να μην δεσμεύεται από ομίλους επιχειρηματίες... Καλά, αυτό είναι μεγάλο παραμύθι, έτσι. Το ακούμε και το ξαναακούμε, ναι, ότι αυτό, οι επιδοτήσεις είναι αυτό, για να μην παίρνουν από τρίτους τα μαύρα χρήματα, και πραγματικά είναι να γελάει κανείς. Ναι, γιατί αποδείχθηκε τελικά ότι από παντού στα κομματικά από παντού ταμεία, τα παίρνουν. Ειδικά αυτά τουλάχιστον που έχουν αποδειχθεί, στα ταμεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχουν εισρεύσει τέτοια χρήματα. Μόνο σε αυτά. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής, στους καιρούς που ζούμε. Να μην δοθεί επιδότηση σε κανένα κόμμα, mm-hmm, και να δοθεί η ευχέρεια μέσα από την κρατική τηλεόραση και με χρόνο από τα ιδιωτικά κανάλια να διεξαχθεί ο προεκλογικός αγώνας. Να μην δοθεί δεκάρα τσαγκιστή, κυρία Αναγνωστοπούλου. Να δοθεί ως επίδομα θέρμανσης, κυρία Μιχαηλίδου. Να δοθεί, λέω, ως επίδομα θέρμανσης. Α. Που τόσο πολύ το χρειάζεται και εδώ η περιοχή μας. Λοιπόν, θυμάστε όταν είχε ανακαινιστεί το ζήτημα από τα συρτάρια ότι κάποιοι βουλευτές συνταξιούχοι ζητούσαν τα αναδρομικά τους. Βεβαίως. Για τη σύνταξή τους. Βγαίνανε λοιπόν ένας-ένας και έλεγε ότι δεν τα θέλουμε ή όταν τα απαιτήσαμε ήταν άλλοι οι καιροί και σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τότε λοιπόν μέσα από ένα ραδιόφωνο πανελλαδικής εμβέλειας είχα κάνει μία πρόταση. Εάν θέλουν πραγματικά να αποποιηθούν αυτό το ποσό οι βουλευτές, οι νομικοί λέγανε ότι πρέπει να πάνε να καταθέσουν αίτηση ότι δεν θα διεκδικήσουν στο μέλλον καμία δεκάρα από αυτά τα λεφτά. Ναι. Εγώ είχα κάνει λοιπόν την πρόταση τότε, τα λεφτά αυτά αντί να δοθούν, γιατί τελικά θα τα απαιτήσουν οι βουλευτές, αντί να δοθούν σε αυτούς, ας πάνε λοιπόν στα χαράτσια που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό. Είτε λέγεται χαράζει τη ΔΕΗ, είτε λέγεται το επίδομα θέρμανσης που δεν έχει δοθεί, είτε λέγεται ο φόρος πάνω στο πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Ή οτιδήποτε άλλο. Οποιαδήποτε πρόταση, κυρία Αναγνωστοπούλου, που θα είναι με το μέρος του λαού, δεν πρόκειται να βρει άνθρωπο από τον συναστισμό και το ΣΥΡΙΖΑ απέναντί του. Οποιαδήποτε πρόταση όμως
στρέφεται ενάντια στον άνθρωπο, εκεί θα μας βρουν αντιμέτωπους. Και δεν βρισκόμαστε κάτω από μία κομματική σημαία μόνο για να κράζουμε. Στα κόμματα που έχουμε μάθει αριστεροί να ψηφίζουμε, έχουμε και απαιτήσεις από τα κόμματά μας. Και τα κόμματά μας μας βρίσκουν αντιμέτωπους και το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν αυτό το πράγμα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Οι λύσεις χρειάζονται. Αναπτυξιακά σχέδια, συγκροτημένο αναπτυξιακό σχέδιο, διότι αυτή τη στιγμή βαδίζουμε χωρίς το παραμικρό. Δεν έχουμε ούτε στόχευση, ούτε οργάνωση, ούτε σχέδιο, ούτε τίποτε απολύτως. Και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να δώσει κάτι τέτοιο. Πραγματικά τα αναρωτιέμαι. Υπάρχει μια πρόταση, κυρία Αναγνωστοπούλου, από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στην αρχή είχε χλεβαστεί πραγματικά, αλλά βλέπω ότι αρχίζει και υιοθετείται από περισσότερους επιστήμονες στην επιστήμη της οικονομίας. Αυτή η πρόταση λοιπόν που είχε καταθέσει ο Αλέξης Τσιπράς έλεγε το εξής. 3 χρόνια να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα πανωτόκια. Κάθε χρόνο τα πανωτόκια είναι 17 δισεκατομμύρια. Για 3 χρόνια λοιπόν η χώρα θα καταφέρει αντί να πληρώνει τα 52 δις τα πανωτόκια να ρίξει αυτά τα λεφτά στην ανάπτυξη, σε αυτό που λέγεται πραγματική οικονομία, την οποία έχουμε ξεχάσει, συγκεκριμένη. Mm-hmm. Στους μικρομεσαίους, στην οικοδομή, στις υποδομές μέσα από τις δημόσιες επενδύσεις και σε θέσεις εργασίας. Μετά τα 3 χρόνια λοιπόν, εφόσον θα υπάρξουν κάποιοι ρυθμοί ανάπτυξης, πάμε και διαπραγματευόμαστε πια με όλους αυτούς που τους χρωστάμε και αποφασίζουμε ή συναποφασίζουμε για το κούρεμα που θα γίνει. Mm-hmm. Αυτό που λέμε για την πραγματική οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με τις οριζόντιες μειώσεις που γίνονται αφαιρείς λεφτά από την πραγματική οικονομία. Τα δελτία ειδήσεων σήμερα των μεγάλων καναλιών, φιλοξενώντας εκπροσώπους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάνε για μπαράζ λουκέτων. Μιλάνε για δισεκατομμύρια τα οποία θα φύγουν από την αγορά, μιλάνε για νέες θέσεις εργασίας που χάνονται. Ναι. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να διευκρινίσω, γιατί η καραμέλα με τον 13ο και τον 14ο μισθό, τη στιγμή που έχουμε χάσει όλους τους υπόλοιπους μισθούς βέβαια, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι μια καραμέλα την οποία θα πρέπει να την βγάλει ο Έλληνας από το μυαλό του και να μην επαναπαυθεί στο ότι δεν πειράζει το 13ο και ο 14ο. Γιατί όταν εμένα μου κόβουν το μηνιάτικο μισθό μου κατά 20%, κυρία Αναγνωστοπούλου, 20% θα αφαιρεθεί και από τον 13ο, θα αφαιρεθεί και από τον 14ο. Ναι. Αν εγώ θα αφαιρεθεί επίσης και από το Ταμείο Ενεργείας για τους ανέργους. Αν λοιπόν χάσω το 20% από το μισθό μου, αυτό είναι σαν μια σκάλα που λειτουργεί προς τα κάτω όμως. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις παγίδες που στείνει η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό και στους εργαζόμενους. Δυστυχώς, κυρία Μιχαηλίδου, είναι η μία μετά την άλλη. Δεν ξέρουμε καν που βρίσκονται και το τι μπορεί να σκαρφιστούν. Και το μόνο σίγουρο είναι βεβαίως ότι ο κόσμος είναι αυτός που την πληρώνει και αναμένεται να την πληρώσει πολύ περισσότερο εφόσον μπουν σε ροή και εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία συζητούνται σήμερα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε βεβαίως δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια να κάνουμε πίσω ή τουλάχιστον δεν θέλει και η δική μας η κυβέρνηση, η τριμερής αυτή κυβέρνηση όντως να κάνει πίσω. Διότι πραγματικά δεν έχει διεκδικήσει τίποτε απολύτως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα ο Μπεγλίτης στο Sky ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Ναι. Τον Ιούνιο θα έχουμε και άλλα μέτρα. Ναι. Και μάλιστα θέλησε να φανεί και αληθοφανής και έλεγε ότι θα πρέπει να πούμε την αλήθεια στο λαό. Ποια αλήθεια να πούμε στο λαό, μέχρι τώρα τι έλεγε ψέματα. Ναι. Και συνεχίζει να τα λένε. Και συνεχίζει. Ακόμα και τώρα που λένε ότι είναι τα τελευταία μέτρα που παίρνουν, βγαίνει εκπρόσωπος του Παζό και λέει ότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τον Ιούνιο θα έχουμε και άλλα μέτρα. Πάτο λοιπόν δεν έχει το βαρέλι.
Κάθε... Τον πάτο πρέπει να τον βάλουμε εμείς, κυρία Αναγνωστοπούλη. Κάθε φορά που θα υπογράφεται μια νέα δανειακή σύμβαση, σίγουρα θα λαμβάνονται και μέτρα. Τώρα πότε θα το καταλάβουμε και εμείς αυτό, πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κυρία Μιχαηλίδου. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται, σίγουρα θα είμαστε σε επαφή. Να δούμε ποιο είναι το μέλλον τελικά αυτής της χώρας και αν όντως υπάρχει σωτηρία, αφήνοντας κατά μέρος τις καραμέλες, όπως είπατε και εσείς, και τα εξαιρετικά εκβιαστικά διλήμματα χρεοκοπία ή ευρώ. Διότι ο κόσμος έχει χρεοκοπήσει και όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε, σίγουρα τόσο το, πιο το καλύτερο για όλους μας. Από εκεί και πέρα, σας το ξαναλέω. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι αυτό που έλεγα από την αρχή της ενασχόλησής μου με τα κοινά, ότι κανένας δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους, πρέπει να το κάνουμε πράξη εμείς οι ίδιοι. Θα φανεί. Είναι αυτό και ένα δεύτερο. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συνομιλία και στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, να ευχηθώ. Καλό βράδυ, γεια σας. Αυτά λοιπόν και από την κυρία Κίκη Μιχαηλίδου, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, για τις πολιτικές αυτές εξελίξεις. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Home and Care. Συνεχίζουμε τις απίστευτες τιμές. Περσίλ, υπερσυμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου 40 μεζούρες 12,80. Volvas Mitel, συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου 20 μεζούρες 4,50. Black Cave, συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου για μαύρα ρούχα 20 μεζούρες μόνο 3 ευρώ. Band Reiniger, δραστικό σαφρός για βρωμιά, άλατα και υπολείμματα σαπουνιού 600 ml 2,80. Super Soft, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολών 3,60. Σάουμα σαμπουάν 400 ml 2,80. Home and Care. Τιμές σοκ σε επώνυμα γερμανικά προϊόντα. Χαρτικά, απορρυπαντικά, καλλιντικά, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Home and Care στην Καστοριά, Γράμμο 179, απέναντι από το πρώην στρατόπεδο Μαθιουδάκη. Knowledge of a language is a skill you need, then KLS is the only choice. KLS, Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. KLS Καστοριά, Τολεμαίων 3, τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων, τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά, Θεοδόρους Γιάκα 4, τηλέφωνο 24672-82790 και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Γνωρίζετε τι παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για χρόνια πάσχοντες? Εμείς γνωρίζουμε. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν στην Καστοριά, Γράμμο 20, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σε μας θα βρείτε όλα τα προϊόντα και βοηθήματα, αλλά και νοσηλευτικές συμβουλές για αποθεραπεία, αποκατάσταση και φροντίδα των ασθενών σας. Με όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το συμφέρον σας. Ελάτε σήμερα κιόλας να σας ενημερώσουμε
ή καλέστε μας στον χώρο σας να μιλήσουμε για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, τον τρόπο και τα δικαιώματά σας και μαζί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του ασθενή σας όσο και τη δική σας. Ορθοπαιδικό Ιατρικό Κατάστημα Ευζήν. Διεύθυνση Γράμμο 20 Καστοριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-83-374. Επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Γιάννης, φαρμακοποιός. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στον χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Το πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Πράσινο σπίτι, Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δισπηλιό Καστοριάς. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Οριστικού. Σας ευχόμαστε υγεία, επιτυχία και καλή χρονιά. Το φως του κόσμου. Ακολουθεί μία γραμμή. Την ηλεκτρογραμμή Τζαντζούρης Κώστας. Φωτιστικά, ηλεκτρολογικό υλικό Siemens και διακόπτες για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση στις πιο συμφέρουσες τιμές. ΕΦΕ φωτισμού για χώρους εκδηλώσεων και όχι μόνο. Θηροτηλέφωνα, θηροτηλεοράσεις και ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Πώληση χοντρική λιανική. Ηλεκτρογραμμή Ζαλόγκου 3 στα πρώτα φανάρια της Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-87-303. Ηλεκτρογραμμή. Εδώ είμαστε τώρα μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή τη στιγμή. Εκεί βρίσκεται ο Αντώνης Παραράς. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς κυλούν τα πράγματα? Συζητήθηκε ο απολογισμός ουσιαστικά της πρώτης χρονιάς του Δήμου Καστοριάς. Λοιπόν, να βγω λίγο έξω για να σου μιλήσω παρηγό. Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται βέβαια η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα. Mm-hmm. Να σας πω βέβαια, Μαριγώ, ότι ένα από τα μεγάλα θέματα δεν είναι μόνο ο απολογισμός, είναι βέβαια όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με τα σχολεία.
Πρέπει να πούμε ότι απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα των σχολείων, διότι θα πρέπει να πούμε ότι αυτά αύριο ανοίγουν 9 και 4, όπως θα έχεις πει σίγουρα, για τον Δήμο Ρεστίδος και για τον Εστόριο. Mm-hmm. Για την Καστοριά έχουν αποφασίσει να τα ανοίξουν κανονικά, όμως υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, όχι για το εσωτερικό της πόλης, αλλά για όλο το περιφερειακά δήμο, του Δήμου. Δήμο. Περιφερειακά... Ναι, έχουμε και εδώ πολλά τηλεφωνήματα, Αντώνη, οι οποίοι λένε ότι υπάρχει παγετός και στους δρόμους και είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς. Τώρα πάντων έχουν αποφασίσει να τα αφήσουν ανοιχτά κανονικά. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει πάλι το ίδιο λαλούμ με τη σημερινή μέρα, που στις 9 η ώρα έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος ότι θα τα κλείσει. Έτσι, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει πολύ νωρίς το πρωί, να εκτιμηθεί η κατάσταση. Ό,τι και να είναι όμως, φαίνεται να μην έχουν ελέγξει πολύ καλά το τι γίνεται στην περιφέρεια του νομού. Mm-hmm. Του Δήμου, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν δεν έχουν τοποθετήσεις. Επικρατεί ένα γενικότερο πάχαλο, ούτως ή άλλως. Το ίδιο που γίνεται με το Δημοτικό Συμβούλιο προφανώς γίνεται και με το εσωτερικό. Δεν ξέρω, εγώ έχω πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τοπικά συμβούλια, από πολίτες, από όλη την περιοχή, από την Κορισσό, από Βασιλιάδα, από Κλεισούρα. Μιλούν για πολύ πάγο, στον Γάβρο τα ίδια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τεντροχώροι μου λένε, γίνεται χαμός. Από εκεί πέρα όμως η απόφαση είναι να μείνουν ανοιχτά. Δεν νομίζω να λαμβάνουν μόνο στοιχεία από την πόλη. Θα είναι τραγικό, διότι πρέπει να δούμε οπωσδήποτε τι επικρατεί στον υπόλοιπο Δήμο. Ο Δήμος δεν είναι η Καστοριά, δεν είναι η πόλη. Και αν η πόλη είναι εντάξει, μπορεί να ανοίξει η πόλη και τα υπόλοιπα να τα δούμε χωριστά πια κάθε περιοχή. Mm-hmm. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό δεν το έχουν κάνει ακόμη. Θέλει πολύ καλή οργάνωση όμως. Πρέπει να γίνει γιατί υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες πολιτών. Και βεβαίως να πούμε για ακόμη μια φορά ότι αν τυχόν αλλάξει κάτι και από τους τρεις δήμους, Αντώνη, θα πρέπει σίγουρα η απόφαση να ληφθεί νωρίς, διότι η ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν και οι μαθητές που περίμεναν είτε στις τάσεις επί πόση ώρα μέσα στο κρύο για να έρθουν τα λεωφορεία, είτε πήγανε στα σχολεία τους, συν την ταλαιπωρία των γονέων, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Θα πρέπει να πούμε ότι εμείς από τον ΑΦΕΜ δώσαμε πολύ νωρίς το πρωί τις ανακοινώσεις. Πιέζαμε, ψάχναμε να μάθουμε ώστε να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί η ανακοίνωση να βγαίνει 8-9 η ώρα, παιδιά. Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι το αργότερο 7 η ώρα, τουλάχιστον 7 και 10, να έχουν δοθεί σε εμάς τουλάχιστον, στα μέσα ενημέρωσης, για να μπορεί ο κόσμος να δει. Δεν σημαίνει ανακοίνωση 8 η ώρα ότι είναι κάτι. Και ειδικά 9. Mm-hmm. Ήταν και το τραγικό που είδαμε σήμερα από τη μεριά του Δήμου να δίδεται 9 η ώρα η ανακοίνωση. Και βεβαίως μας... και 10 μάλιστα μου τηλεφώνησαν εμένα από το γραφείο, ναι, του Δημάρχου. Αυτά δεν γίνονται τα πράγματα. Οι άνθρωποι πολλοί είχαν φτάσει στα σχολεία, όπως είχαν φτάσει. Αλλά στην προκειμένη ώρα τη σημερινή πρέπει να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση Μαριγό αυτήν τώρα. Δηλαδή ότι η πόλη μπορεί να μην έχει προβλήματα, έχει όμως, έχουν πολλά προβλήματα σε διάφορα δημοτικά άλλα διαμερίσματα. Εκεί δεν λειτουργεί το σύστημα των τοπικών συμβούλων. Τους ρωτάει κανείς, ενδιαφέρονται. Και αν δεν ενδιαφέρεται από τη μεριά του Δήμου, παρακαλώ πολύ, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η κυρία Τέγο, ο κύριος Μασλάρης, δεν ξέρω τι έλεγχο κάνουν. Ας το δούνε, παρακαλώ, ας το δούνε τι γίνεται στον υπόλοιπο Δήμο. Είναι σημαντικό, διότι τα πράγματα, είπαμε, περιφερειακά του Δήμου της Καστοριάς σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με την πόλη της Καστοριάς, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ότι σε αστικό κιόλας, θα επικοινωνήσουμε αύριο με τη διοίκηση του αστικού, των αστικών, μου λέγανε ότι ειδοποιήθηκε ο οδηγός στη μέση κάποιας διαδρομής για Καστοριά, που μετέφερε μαθητές, ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά. Δεν τους επέστρεψε ο ίδιος, τους κατέβασε. Κάποιοι γονείς μου λέγανε ότι πέρασε μισή ώρα για να περάσει άλλο αστικό. Προσέξτε το, αν υπάρχει αυτή η διαφορά, είναι τραγικό να κατεβάζει μαθητές. Έτσι, κατά άλλους, μόνο 2 λεπτά ή 10 λεπτά, δεν ξέρω. Προκύπτουν διάφορα ζητήματα και δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να κατεβάζει μαθητές. Αν ισχύει αυτό που μου το μετέφεραν από τα τοπικά συμβούλια εδώ της περιοχής και από την Κορομιλιά, μου το είπαν σήμερα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έπαθα σοκ. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, μαθαίνει κάποιος ότι κλείνουν τα σχολεία και λέει τους μαθητές, κατεβείτε και γυρίστε πίσω με το επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο, τι ώρα είναι το επόμενο. Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό. Να σου πω ότι από πλευράς του Δήμου Ρεστίδος επίσης μας είπαν ότι τα ΚΤΕΛ ενημερώθηκαν πολύ πιο νωρίς σε σχέση με τους γονείς και τους μαθητές, με αποτέλεσμα να περιμένουν στις τάσεις, τα λεωφορεία να μην φτάσουν ποτέ. Και το κρύο βεβαίως ήταν πάρα πολύ έντονο τις πρωινές ώρες. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι ταλαιπωρία ήταν όλη αυτή για τα παιδιά. Επομένως, ένας καλύτερος συντονισμός όπως υπήρχε όλες τις προηγούμενες ημέρες, για να μην έχουμε και να μην τρέχουμε ουσιαστικά την τελευταία στιγμή. Επιμένω, βεβαίως, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, επιμένω ο κύριος Μασλάρης και η κυρία Τέγου να δουν έτσι χωριστά πια ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, να ελέγξουν την κατάσταση και στην περιφέρεια του Δήμου. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι η αρμοδιότητα για τα σχολεία και οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Δήμο. Ναι, αλλά ο Δήμος, όπως είχα δημοσιεύσει και το σχετικό άρθρο από τον Καλλικράτη ή Μαριγό, ο Δήμος λαμβάνει υπόψη εισηγήσεις
και από τους διευθυντές και από τους προϊσταμένους πρωτοβάθμια της τραβάθμιας. Δεν αποφασίζει μόνος του. Καταλαβαίνεις, ακολουθείται μια διαδικασία. Και οι διευθυντές των σχολείων. Σήμερα μου έλεγε ο κύριος Κωνσταντίνου από τη Μεσοποταμία ότι στην Μεσοποταμία έκλεισε το σχολείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν υπήρχε λόγος, λέει. Εγώ είμαι εδώ κανονικά. Έχουμε ανάψει κανονικά τα καλοριφέρ. Υπάρχει θέρμανση δηλαδή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν κανονικά. Άρα πώς κλείνουμε ένα σχολείο. Τώρα θα μου πεις, μπορούν να γίνονται μαθήματα σε 5 γυμνάσια και σε άλλα 3 να μην γίνεται και να προχωράνε την ύλη κάποιοι άλλοι να μην προχωράνε. Δεν ξέρω. Ας τα δουν. Ας οργανωθούν επιτέλους να υπάρχει μια οργανωμένη κατάσταση, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και δεν μπορώ να δεχτώ και αυτό που σας είπα. Υπάρχει άλλη μια πολύ σοβαρή καταγγελία, την οποία θα παρουσιάσω και αύριο από τον ΑΦΕΜ. Έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ορεστίδος, εκεί τις περιοχές οι οποίες βέβαια ανήκουν στο Δήμο Καστοριάς, αλλά εφάπτονται πια με τον Δήμο Ορεστίδος, είναι ο περίφημος Καρικράτης. Μιλάμε για Αυγή, μιλάμε για περιοχές όπου εκεί πολλές φορές μου λένε ότι υπάρχει θέμα και με τα λεωφορεία. Ότι υπάρχουν μαθητές οι οποίοι τους κατεβάζουν από τα λεωφορεία γιατί δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία. Και ακούστε το τραγικό που μου μετέφεραν σήμερα. Τους φέρνει στην Αυγή η δασκάλα με το όχημά της. Η κοπέλα, η κυρία, πολύ καλά κάνει. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη. Ποιος επιτρέπει το παιδί του να το μεταφέρει ένας άλλος. Σκεφτείτε, χτύπα ξύλο να συμβαίνει ένα ατύχημα. Τι σημαίνει το λεωφορείο κατεβάζει μαθητές, δεν πάει πιο πάνω και τους φέρνει η δασκάλα. Είναι τεράστια και η ευθύνη, αλλά και ο κίνδυνος. Ναι. Και αν λάβει κανείς και τους δρόμους τους οποίους είδαμε προηγουμένως και στις φωτογραφίες που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του νομού σήμερα, αντιλαμβανόμαστε όλη την επικινδυνότητα της κατάστασης. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αν υπάρξει κάτι νεότερο, Αντώνη... Και στην Πεντάβρυσο αφήσαν παιδί. Δηλαδή, φανταστείτε, τα αφήνουμε τα παιδιά σε διάφορα χωριά, έτσι, που το μετέφερε ο πρόεδρος του τοπικού της Αυγής. Τι είναι τα παιδιά να τα παρατάμε στη μέση του δρόμου. Τον έχω δίπλα μου και το συζητούσαμε πριν από λίγο. Βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, και στην Πεντάβρυσο αφήσει ένα παιδί. Συγκεκριμένα σε κάποιο σπίτι εντοπίσανε, δεν ξέρω το όνομα του κυρίου. Ναι, στην Πεντάβρυσο ένα παιδί και είπατε για την Αυγή τα παιδιά πώς έρχονται. Τα παιδιά που χθες άφησαν το λεωφορείο στο χιλιόμετρο και τα έφερε η δασκάλα. Ορίστε λοιπόν. Λοιπόν, δεν θέλω να ξαναγίνει αυτό το πράγμα και να μην πάρει δασκάλα άλλη φορά αυτή την ευθύνη. Θα μιλήσουμε και εμείς αύριο, κύριε Πρόεδρε. Ακούσατε Μαριγό και ζωντανά πια. Αντώνη, αναρωτιέμαι τα παιδιά τι είναι και τα παρατάμε στη μέση του δρόμου. Αυτό πείτε μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια το γνωρίζει αυτό. Παρατάμε, κατεβάζουμε παιδιά από αστικά και από υπεραστικά και τα μεταφέρω εγώ, εσύ, ο ένας ιδιώτης. Προσέξτε, οι ιδιώτες, οι άνθρωποι από ευαισθησία καλά κάνουν. Σκεφτείτε όμως οι γονείς που ακούν τη στιγμή αυτή, τι πρέπει να υποθέσουν, πόσο να ανησυχήσουν. Ξέρει ο καθένας πόσο οδηγάω εγώ και παίρνω τα παιδί του. Μέσα στο όχημά μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τραγικές οι καταστάσεις. Όχι σε καμία περίπτωση και φαντάζομαι αυτό ανησυχεί και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι το ακούνε τη δεδομένη στιγμή. Επομένως σίγουρα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Οι μαθητές αυτοί, Αντώνη, οι μαθητές αυτοί αφέθηκαν από το αστικό κτέλ ή το υπεραστικό. Κύριε Πρόεδρε, οι μαθητές για Αυγή ή αυτά που αναφέρατε τα παραδείγματα Πενταβρύσου Χιοδέντρου από υπεραστικό λεωφορείο αφέθηκαν. Το κτέλ. Εντάξει. Η υπόθεση που σας είπα. Ήταν από Κορομιλιά με το αστικό που τους κατέβασε σήμερα και τους πήρε το άλλο που ήρθε της γραμμής. Και έμειναν τα παιδιά, λέγανε 20 λεπτά στη στάση να περιμένουν. Καταλάβατε. Απαράδεκτο. Έχουμε δηλαδή 2-3 γεγονότα θλιβερά και πείτε μου οι γονείς πώς να κάθονται να ακούν τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Σε συνδυασμό με όλα αυτά που σας είπα. Η ανοργανωσιά και ο τρόπος που έχουμε βγάλει τις όποιες αποφάσεις για να κλείσουμε, να μην κλείσουμε σχολεία. Ο Καλλικράτης δεν έχει δημιουργηθεί για να προκαλεί τεράστια προβλήματα σύγχυση. Και να τραυματίζει καταστάσεις ή να προκαλεί τέτοια γεγονότα. Με συγχωρείτε. Και αυτό θα έπρεπε ήδη να το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη. Βεβαίως. Δεν είναι απλό πράγμα. Λοιπόν... Και θα επιμείνω αύριο στο θέμα αυτό, να ξέρετε, διότι ένα παιδί, πέντε παιδιά, εκατό παιδιά. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Βεβαίως. Τώρα, αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρξει κάτι νεότερο σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο της Καστοριάς, διότι και εμείς, όπως είπαμε, λαμβάνουμε αρκετά παράπονα από τις περιφερειακές περιοχές του Δήμου. Θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα να δούμε. Απόφαση. Κοίταξε, θα πρέπει να σου πω ότι έχουμε καταρχήν τη στιγμή αυτή εντάσεις. Πρέπει να πάω μέσα. Έχουμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καστοριάς που θα εορταστούν και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα τώρα εδώ για τον τρόπο που έρχεται. Το ταξίδι για την πρόσκληση του Πατριάρχη. Θα σου πω τώρα. Είναι όχι για τα ελευθέρια πρώτα που θα εορταστούν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καστοριάς. Προκλήθηκε ένα μεγάλο ζήτημα τώρα τη στιγμή αυτή. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε αύριο γι' αυτό ίσως. Αλλά έχει προκύψει και ένα θέμα με τον Πατριάρχη, τον οποίο έχουμε προσκαλέσει να έρθει στις εκδηλώσεις αυτές. Θα έρθει ούτως ή άλλως, αλλά πέρασε σήμερα ένα θέμα που έτσι προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, Μαριγό,
και εύλογη απορία από πολλούς. Ποιο θέμα? Ο Μανώλης Κατσιμιονίδης εισηγήθηκε, ενώ ο Πατριάρχης είναι ήδη να έρθει, τον έχουμε ήδη προσκαλέσει και έχει δεχθεί, έχει αποδεχθεί την πρόσκληση. Θα πρέπει να πάει ο κύριος Χατζησημειονίδης μαζί με τον κύριο Πολυγιάννη. Ονομαστικά ζήτησε ο κύριος Χατζησημειονίδης τον κύριο Πολυγιάννη. Θα πρέπει να πάνε να ταξιδέψουν Κωνσταντινούπολη, να τον προσκαλέσουν, ενώ ήδη έχει δεχθεί πρόσκληση. Δεν μπορεί να έρθει ο Πατριάρχης μόνος του? Μα εδώ είναι φοβερό το θέμα. Μάλιστα, ο κύριος Χατζησημειονίδης λέει ότι αυτό το ζήτησε ο Σεβασμιότατος. Mm-hmm. Θα πρέπει, αν το ζήτησε ο Σεβασμιότατος, πρέπει να πούμε και στο Σεβασμιότατο και σε όλους ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Η Μητρόπολη κάνει συσίτια. Το ποσό της δαπάνης, Αντώνη, υπόθηκε. Ορίστε. Το ποσό της δαπάνης για αυτό το ταξιδάκι στην Κωνσταντινούπολη για να προσκαλέσουμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Πατριάρχη, ποιο πρόσωπο είναι? Πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά σας είπα, δεν είπαν το κόστος. Το υποβάθμισαν. Ο κ. Πολυγιάννης λέει: μα δεν είναι ποσά αυτά, ο κ. Χατζησημειονίδης δεν είναι ποσά. Εντάξει, αν δεν είναι ποσά, θα αναλάβει ο καθένας από την τσέπη του. Αυτό, ας τα βάλουν από την τσέπη τους και σπάνε όπου θέλουν. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Είναι δυνατόν. Μία πρόσκληση, και μάλιστα νωρίτερα μας διάβασαν το πρόγραμμα. Δηλαδή, το πώς το τι θα κάνει όταν θα έρθει ο Πατριάρχης. Δηλαδή, ναι, μεν έχει αποδεχθεί, αλλά λέει: θα πρέπει να πάμε και εμείς να του πούμε έλα. Ενώ έχει πει θα έρθω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια τεράστια παραλογία στο θέμα αυτόν και πάλι. Στο θέμα αυτό και πάλι λοιπόν υπήρξε αναφορά από τον κύριο Κοντόπουλο και από τον κύριο Χαραμανίδη ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Αντίδραση υπήρχε και από τον κύριο Ιάντζη και όλη την ομάδα του. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα ζήτημα. Βάλαν θέμα οικονομικό, δηλαδή το τι γίνεται την εποχή αυτή σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μας και πώς είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια ταξίδια. Ψηφίστηκε το ταξίδι αυτό? Ορίστε. Ψηφίστηκε το ταξίδι? Βέβαια ψηφίστηκε. Το ψήφισε η ομάδα. Mm-hmm. Το ψήφισε η ομάδα. Δεν είχε καμία αντίρρηση η ομάδα, έτσι. Κυρίου Χατζησημειονίδη. Νομίζω δεν υπήρχε αντίρρηση, όχι. Μάλιστα. Σώσαμε όλα τα θέματα τα υπόλοιπα και τη στιγμή αυτή, προσέξτε, για μια πρόσκληση που έχει δεχθεί ο Πατριάρχης να έρθει και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Χατζησημειονίδης, μα γιατί κτλ., πείτησε ότι το ζήτησε, λέει, ο Σεβασμιότατος. Πραγματικά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση ο Μητροπολίτης γιατί να ζητάει την ιστορία αυτή. Να πάει δηλαδή ο Δήμαρχος, να πάει και ο Σεβασμιότατος νομίζω μαζί, να πάει ο κ. Πολυγιάννης. Δεν αντιλαμβάνομαι όλη αυτή η αντιπροσωπεία τι θα δώσει και πόσο θα κοστίσει το ταξίδι αυτό. Τη στιγμή. Να προσκαλέσουμε κάποιον ο οποίος έχει πει ότι θα έρθει. Τη στιγμή και όλα, Σαντώνη, που ξέρουμε ότι τα οικονομικά των Δήμων είναι εξαιρετικά ισχυρά. Ποια οικονομικά? Ο κ. Κοντόπουλος τους είπε: σταματήστε ταξίδια και πληρώστε τις δομές, πληρώστε τους υπαλλήλους. Όσο υπάρχουν δηλαδή απλήρωτοι υπάλληλοι, δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες σπατάλες. Λοιπόν, και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με τον απολογισμό. Ο απολογισμός έγινε από τον κύριο Χατζησημειονίδη με μεγάλες διαμαρτυρίες από την ομάδα του κυρίου Ιάντζη και του κυρίου Κοντόπουλου, οι οποίες αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Το θέμα πέρασε ως έκτακτο. Θέλω να σου πω βέβαια ότι θα υπάρχει μια παρουσίαση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη του απολογισμού, που θα κρατήσει και πάρα πολύ ώρα, του απολογισμού του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγάλο του κύριου Χατζησημειονίδη. Θα το δούμε και θα το κρίνουν και οι πολίτες φυσικά. Που θα κάνουν και οι 7 αντιδήμαρχοι και ο κ. Χατζησημειονίδης την Πέμπτη. Μάλιστα. Το θέμα αυτό θέλησε σήμερα να το περάσει για να ψηφιστεί, για να το συζητήσουν μάλλον, αλλά η μεγάλη αντίδραση προκλήθηκε, ξέρετε γιατί? Διότι δεν τους άφησαν να πάρουν το λόγο. Δηλαδή να πούν, εντάξει, δήμαρχοι, αυτά λες εσύ ότι έκανες, κάτσε να σου πούμε και εμείς την άποψή μας. Γιατί επειδή δεν... λοιπόν τους αρνήθηκαν. Γιατί? Δεν τους επέτρεψαν, δεν ξέρω. Καταρχήν δεν υπήρχε θέμα απολογισμού. Εγώ έχω την αίσθηση ότι στα δημοτικά συμβούλια κατά καιρούς αποτελεί και χωριστή συζήτηση ο απολογισμός. Mm-hmm. Ως ξεχωριστό θέμα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Γιατί έχουμε μεγάλη ένταση. Σας αφήνω. Αυτά και πολύ περισσότερα βεβαίως αύριο και το πρωί στο ραδιόφωνο του Α, αλλά και το βράδυ. Νομίζω πάντως και το θέμα του ταξιδιού του Δημάρχου Καστοριάς και του Αντιδημάρχου Οικονομικών στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να προσκαλέσουν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως είπα προηγουμένως, τον Πατριάρχη να έρθει στην Καστοριά για τα Ελευθέρια, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος έχει αποδεχθεί την πρόσκληση και θα βρίσκεται στην περιοχή μας για τις εκδηλώσεις αυτές, προκαλεί πολλά ερωτήματα και προβληματισμούς. Πάμε στο παράθυρό μας, πάμε στο στούντιό μας. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Χρυσόστομος Τσόπρας, εκπρόσωπος του ΕΠΑΜ. Να πω, κύριε Τσόπρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εκπρόσωπος κανενός. Εκπρόσωπος του εαυτού μου, εκπρόσωπος όλων αυτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν, συνειδητοποιούν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα για την πατρίδα μας. Mm-hmm. Εκπρόσωπος όλων αυτών που παλεύουν και αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο και διεκδικούν για λογαριασμό των γενεών που έρχονται.
Θα ήθελα ένα σχόλιο, αν βεβαίως θέλετε και εσείς, ότι έχει να κάνει με το θέμα που ανέφερα προηγουμένως για το ταξίδι του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Καστοριάς στο Πατριαρχείο για να προσκαλέσουν τον Πατριάρχη τη στιγμή που ο ίδιος έχει ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση και θα βρίσκεται στην περιοχή μας για τα ελευθέρια. Τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης της Καστοριάς. Πώς το βλέπετε? Το σχόλιο έπρεπε να το κάνουν οι αρμόδιοι του, του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτοί ψηφίζουν. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, τι να πω εγώ. Αν το πρόβλημά μας είναι η έλευση του Πατριάρχη στα ελευθέρια για την Καστοριά, εντάξει, άμα το δούμε από πλευράς προβολής και δημοσιότητας, καλώς έχει. Ήδη ο Πατριάρχης έχει αποδεχθεί την πρόσκληση. Απλά έχει αποδεχτεί τότε. Ο ίδιος, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Χαντισημιονίδη, ζήτησε να πάνε οι δυο τους εκεί για να τον προσκαλέσουν προφανώς ακόμη μια φορά. Αν το πρωτόκολλο λέει κάτι τέτοιο, τι να πω. Μάλιστα, λοιπόν. Yeah, πάμε. Αυτά νομίζω ότι. Γενικότερη επικαιρότητα. Για γέλια και για κλάματα είναι. Η γενικότερη επικαιρότητα φαντάζει, όχι φαντάζει, είναι πια πολύ δύσκολη, κύριε Αναγκαστοπούλου. Το θέμα είναι εμείς, ο λαός, τι κάνουμε. Πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν έχουμε καμία τύχη σαν λαός. Από εκεί και πέρα, αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη που μας αναλογεί. Για το ότι φτάσαμε ως εδώ είμαστε όλοι πέτοι. Για το ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, όπως είπε ο κύριος Σπάγκαλος, εν μέρει έχει δίκιο. Δεν δικαιούται να το λέει ο κύριος Σπάγκαλος, γιατί ήταν μέρος του συστήματος, αυτός έβγαζε αποφάσεις, αυτός κυβερνούσε και η παρέα και όλοι οι υπόλοιποι τον τόπο τόσα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά και εμείς δεν είμαστε άμεροι ευθυνών, γιατί παζαρεύαμε την ψήφο μας με ανταλλάγματα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα τα λουστούμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να αντιδράσουμε. Και ας μην περιμένουμε την επανάσταση, τη διεκδίκηση για κάτι καλύτερο να το κάνουν αυτοί οι οποίοι κάθονται στα σαλόνια τους. Ό,τι ανατροπές γίνανε, ιστορικά τουλάχιστον κάνοντας αναδρομή στο απότατο παρελθόν και ό,τι αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας έχουν επιτευχθεί, επιτεύχθηκαν από ρησίβιους ανθρώπους, από ανθρώπους που μέσα στα μύχια της ψυχής τους είχε φωλιάσει ο πατριωτισμός. Δεν αυτή τη στιγμή μην βγει κανείς να πει εθνικιστικές κορώνες και όλα αυτά. Τίποτε. Αυτό που περισσεύει αυτή τη στιγμή για τον καθένα μας. Να δούμε πρώτα αν υπάρχει φυσικά και συνέχεια να περισσέψει, είναι ο πατριωτισμός. Γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Για ποια Ελλάδα βεβαίως? Για την Ελλάδα αυτή που, όπως σας είπα πριν, κάποιοι μας φέραν ως εδώ. Αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνω ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει χρεοκοπήσει. Αυτό έχει χρεοκοπήσει. Και αυτό, σαν συνάρτηση, είχε και σαν αποτέλεσμα τη χρεοκοπία και της Ελλάδος. Δεν δέχομαι προς Θεού με τίποτα εγώ προσωπικά και εκνευρίζομαι και θυμώνω και ενίσταμαι και αγανακτώ και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσω μια κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή έξω όταν βλέπω αυτούς οι οποίοι μας φέρανε σε αυτό το κατάντημα να βγαίνουν δημόσια με θράσος απίθμενο και να λένε θα μας σώσουν. Mm-hmm. Φανταστείτε στην επιχείρησή σας να με έχετε προσλάβει, να την έχω βουλάξει και να σας λέω μετά, κοιτάξτε να δείτε κυρία Αναγκαστοπούλου, εγώ θα σας ξανασώσω. Τι είναι αυτό το οποίο τους κρατάει ακόμα εκεί? Η ανοχή μας. Η ανοχή του ελληνικού λαού. Και σας είπα, ας μην περιμένουμε από τους βολεμένους. Αν και αυτοί δεν ξέρουν τους κινδύνους που ελοχεύουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Διότι βλέπετε ανά πάσα ώρα και στιγμή από έναν άνθρωπο απελπισμένο, που η απελπισία όταν ξεπερνά τα ανθρωπίνως δυνατά όρια σαν συναίσθημα, τον άνθρωπο τον κάνει να αποκαλύπτει και να συμπεριφέρεται με ένστικτο. Mm-hmm. Με τα ένστικτα. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, κύριε Αναγκαστοπούλου. Ένστικτο σημαίνει ζώο. Και εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι ούτε καν και τη ζωή του αλλού. Και βλέπετε καθημερινά φαινόμενα ληστείων, θανάτων. Εντάξει. Βολεμένων σε εισαγωγικά. Αυτών οι οποίοι κάθονται προφανώς αυτή τη στιγμή στον καναπέ τους και γελάνε με αυτά που λέει ο Τσόπρας, ο κάθε Τσόπρας, γιατί νομίζουν ότι έχουν κάνει το κουμάντο τους και θα ζήσουν καλύτερα μέσα σε μια κοινωνία όπου έχει διαρρεγεί πλέον η κοινωνική συνοχή, κύριε Αναγκαστοπούλου. Αν το δικό μου παιδί πεινάει, κύριε Αναγκαστοπούλου, δεν θα σεβαστώ τίποτε. Ασπρίζουν τα πάντα. Θα σταματήσω να σκέφτομαι ότι ζω μέσα σε μια ευνομούμενη κοινωνία και θα αρχίσω να λειτουργώ με ένστικτο. Και το ένστικτο σημαίνει κτηνοδία. Σημαίνει απρόβλεπτες και ακατανόητες εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στα παράθυρα και μιλάνε να σκέφτονται από εδώ και πέρα, αναλογιζόμενοι και αναλαμβάνοντες το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, που διοίκησαν, που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, τι δεν κάναν σωστά. Και αν πραγματικά αισθάνονται ότι είναι καθαροί, άσπλοι και αμόλυντοι, καλώς πράττουν και κουβεντιάζουν. Αν έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, καλά είναι να μην προκαλούν τον κόσμο, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή στον δρόμο μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Και εσείς όμως μέχρι πρώτην στηρίζετε συγκεκριμένο κομματικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως.
στήριζα ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο και έχω και την ανάγκη και να απολογηθώ. Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως, και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι εγώ και κάποιοι άλλοι, δυστυχώς μια εκτρή μειοψηφία στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, διατρανώναμε τις αντιθέσεις μας. Υπογραμμίζαμε τα κακώς κείμενα. Ήμασταν τότε οι γραφικοί, ήμασταν τότε οι δογματικοί, ήμασταν τότε οι αιρετικοί. Βγαίναμε στον δρόμο, εισπράταμε το ναι, ρε, καλά τα λες, έτσι είναι, αλλά από πίσω βλέπαμε έτσι και μια ειρωνία. Ότι εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έπρεπε να υπάρχει μια κομματική νομιμοφροσύνη που δεν επέτρεπε να λες τα στραβά, δεν επέτρεπε να υποδεικνύεις τα κακό κείμενα στο χώρο σου. Και δεν επιτρέπει ακόμη και τώρα. Και το θα τα λουστούμε λοιπόν. Θα τα λουστούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν αισθάνομαι ότι είμαι πλέον σε ένα χώρο ο οποίος δεν με εκφράζει. Ήμουνα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας γιατί πίστευα ότι στην ατμόσφαιρα του κόσμου τουλάχιστον που συνέθετε τη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν αρχές και αξίες και ότι κάποιοι τις υπηρετούσαν στην πλειοψηφία. Δυστυχώς όμως απατήθηκα. Απατήθηκα εκτρά. Και σε αυτή τη ζωή, κυρία Αναγκοστοπούλου, μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Και το οδυνηρότερο όλων είναι όταν αυταπόδεικτα έχουμε κάνει ένα λάθος να μην το αναγνωρίζουμε και να μην το διορθώνουμε. Γι' αυτό σας είπα και πριν, δεν εκφράζω τίποτα από εδώ και πέρα. Εκφράζω τον εαυτό μου, εκφράζω την οικογένειά μου, την παρέα μου, τους φίλους μου, τους ανθρώπους που αγαπώ και σκέφτομαι πάνω απ' όλα πού και πώς πρέπει να συμπεριφερθώ και παρακινώ και τους φίλους και όσους μπορούν να με ακούσουν προς την κατεύθυνση της ανιδιοτέλειας, με γνώματα την ανιδιοτέλεια, αλλά του καλού για τον τόπο μας. Το θέμα είναι ένα, πώς μπορούμε να σκεφτούμε το αύριο αυτής της χώρας όταν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, στη δημοκρατία διέξοδο δεν υπάρχουν. Ποια δημοκρατία? Τη δημοκρατία αυτή που βιώνουμε τώρα. Αυτή που βιώνουμε τώρα. Αυτή δεν είναι δημοκρατία. Ακριβώς. Είναι η στιγνότερη μορφή δικτατορίας. Αλλά σε αυτό, είπα, φταίμε πολύ. Και πολύ περισσότερο φταίνε άτομα τα οποία μπορούν να βγουν και να μιλήσουν. Αντίστοιχα πράγματα συνέβαιναν και μετά τον πόλεμο, κύριε Αναγκοστοπούλου. Αλλά το 44 μέχρι το 50, άμα καθίσουμε και διαβάσουμε λίγο την ιστορία, υπήρχε το ΕΠΑΝ την εποχή εκείνη, η επιστημονική ανασυγκρότηση. Ο κόσμος, οι επιστήμονες, ο καθένας με το γνωστικό του αντικείμενο έβγαινε και μιλούσε για τα κακό κείμενα της εποχής εκείνης. Από τον Πρίτανη του τότε Πανεπιστημίου, τον Κιτσίκη, από τον Πυρομάγλου, από τον Ζολότα, υπήρχε ένας συνασπισμός ανθρώπων οι οποίοι ήταν από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με διαφορετική ιδεολογία, αλλά μέσα τους υπήρχε ο πατριωτισμός. Ενωμένοι ήταν όλοι αυτοί, βέβαια, σήμερα, και μιλούσαν. Σήμερα όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία έχουμε δει είναι ενωμένα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, ο κόσμος έχει ευνηδιαστεί, ο κόσμος ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς γίνεται. Θα περάσει αρκετός καιρός, σερνόμενοι στην κοιλιά μας, για να συνειδητοποιήσουμε πού έχουμε φτάσει. Νομίζω τότε θα ξεκινήσει και η αντίδραση. Ήδη έχουν περάσει 2 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει εμείς τι συμβαίνει, τι παιχνίδι παίζεται εις βάρος μας, σε τι κατάσταση μας έχουν φτάσει. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αναγκοστοπούλου, το σύστημα την τελευταία 30ετία προήγαγε ανθρώπους οι οποίοι κάθε άλλο παρά αρχές και αξίες υπηρετούσαν. Μέσα σε αυτό, σαν τρέιλερ, ακολουθούσαμε κι εμείς, είχαμε απεμπολίσει αυτές τις αξίες. Γίναμε του καναπέ, γίναμε του βολέματος, με το ψέμα, με τη ρεμούλα, με τα κόλπα. Αυτός ήταν ο μάγκας. Δεν ήταν ο νοικοκύρης πλέον ο μάγκας. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πλέον, αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει και το αύριο. Ένα αύριο το οποίο με αυτούς τους πολιτικούς, με αυτόν τον τρόπο που αποκαλύπτονται, δεν μας πάνε πουθενά. Ξεκινήσαμε εδώ, θυμάμαι μαζί σας, σε συγκεκριμένη μεσημεριανή εκπομπή το 2010 το Μάιο. Εδώ είναι το μνημόνιο. Το πρώτο. Μαζί το είχαμε κουβεντιάσει. Βγήκαμε στον δρόμο την επόμενη μέρα και μας ηλιδωρούσαν, μας κοιτούσαν και λέγανε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα μετά από 2 χρόνια, κοιτάξτε πόσο αργά με ρυθμούς χελώνας αντιδράμε σαν κοινωνία. Να φτάσουμε στο σημείο να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά καλά είναι, αντί να είμαι εγώ στο πάνελ, που το γνωστικό μου αντικείμενο είναι άλλο. Να έρθει εδώ ο δικηγορικός σύλλογος να μιλήσει για αυτό το άτομο, το μνημόνιο, να πει μιλήσει τον κόσμο, να διαφωτίσει τον κόσμο, να δει πού μας πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άχρηστοι, αυτοί οι οποίοι βούλαξαν την Ελλάδα και διατείνονται τώρα θα μας σώσουν. Πήραν τις εκλογές λέγοντας ότι λεφτά υπάρχουν. Εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Στη συνέχεια έγινα κονσόρτσιουμ κυβερνητικό, στηρίζοντας τον Παπαδήμο και φτάνοντας στο σημείο να έχουν πάρθει όλα τα μέτρα
αλλά να ψάχνουν το περιτύλιγμα πώς επικοινωνιακά θα περάσουν στο λαό για να σώσουν την καρέκλα τους, όχι τον ελληνικό λαό. Ναι, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ή χρεοκοπία ή ευρώ, ή επιστρέφουμε στη δραχμή, υπογράφουμε νέα δανειακή σύμβαση, μία ακόμη νέα δανειακή σύμβαση, επιπλέον δυσμενή μέτρα για τον κόσμο. Διαφορετικά, αν επιστρέψουμε στο παλιό μας καθεστώς και φύγουμε από την ευρωζώνη, χάθηκαν τα πάντα για τη χώρα. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Ναι. Μας είπαν για την άλλη όψη του νομίσματος. Όχι. Γνωρίζει ο ελληνικός λαός από το 1992 μέχρι το 2010 οι δαπάνες εξυπηρέτηση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, κυρία Αναστοπούλου, δηλαδή το σύνολο των τόκων, των χρεολυσίων και των παραλλήλων δαπανών του κράτους, ανήθεσε 462,49 δις ευρώ. Μέσα σε αυτά, αν συμπεριλάβουμε και την εξόφληση βραχυπρόθεσμων οφειλών, τίτλων, βλέπετε έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας, από το 2003 μέχρι το 2010, πληρώσαμε άλλα 132,94 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι καταβάλαμε 595,43 δις ευρώ από το 1993 μέχρι το 2010. Αυτά που σας λέω είναι η πηγή του Υπουργείου Οικονομικών. Οποιοδήποτε μπορεί να τα βρει. Και συνεχίζουμε, δηλαδή, πληρώσαμε δύο φορές την τελευταία 20ετία το ποσό του εξωτερικού μας χρέους. Και χρωστάμε, κυρία Αναγκαστοπούλα, 350 δις, που άλλοι λένε ότι το 2015 θα είναι 450 και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Άρα, η λύση, άρα, είναι, η λύση είναι αυτή τη στιγμή, εγώ προτείνω δημόσια και τον κύριο Πετσάλνικο και τον κύριο Τζικαλάγια, μιας και ακούμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των κεντρικών καναλιών ότι η Τρόικα έχει δώσει ένα 15 σέλιδο κείμενο με το τι ακριβώς εμπεριέχεται στη νέα δανειακή σύμβαση, να έρθουν εδώ στην πόλη μας, να κάνουν ένα δημόσιο διάλογο, να εξηγήσουν στον καστοριανό λαό τι ακριβώς συμβαίνει, πού πάμε. Οι ίδιοι θα σας πούν τα πάμε πολύ καλά. Προσπαθούμε για τη σωτηρία της χώρας. Αυτό το οποίο ακούμε δύο χρόνια τώρα και όχι μόνο από αυτούς τους δύο, από όλους. Να πούμε λοιπόν για τη σωτηρία της χώρας. Θα σας πω το εξής. Υπάρχει το σκάνδαλο της Ελστάτ. Λένε ότι διενεργείται εισαγγελική έρευνα διότι τεχνιέντως διονγκώθηκε το έλλειμμα για να ξεκινήσει η έλευση του δουνωτού στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι μείζον. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, αν δεν χρειαζόταν η Ελλάδα να μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να βγουν αυτοί οι κύριοι να μας πούνε λιγάκι τι παιχνίδι παίζουν. Πιανούν τα συμφέροντα, εξυπηρετούν. Κύριε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και τα συμφέροντα του συστήματος. Ποιον έχετε ακούσει σήμερα να είναι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο? Έναν πείτε μου. Ο καθένας μας θα πρέπει να αρχίσει να ενημερώνεται. Ανέκαθεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, κύριε Αναγκαστοπούλου. Θα πρέπει να διαβάζουμε, θα πρέπει να ακούμε, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας. Λοιπόν, κάποιοι λειτουργούν υπέρ του συστήματος. Αυτή είναι η πολιτική μας. Υπάρχει ένας λαός που τους σερβίρουν στο κεπέντε με τον τρόμο που ασκούν ότι εάν θα βγούμε από τη ζώνη του ευρώ έχουμε καταστραφεί. Δεν βγει κανένας να μας πει τι γίνεται στην άλλη όψη του νομίσματος. Εντάξει. Για να ξέρει ο ελληνικός λαός και να αποφασίσει. Να κάνουμε λοιπόν ένα δημόσιο διάλογο, να βγουν οι κύριοι αυτοί οι οποίοι τους ψηφίσαμε και να εκφραστεί η δημοκρατία, να εκφραστεί ο κόσμος, να κάνει ερωτήσεις. Να βγει και να μας πει ο κύριος Τζικαλάγιας, ο κύριος Πετσάλνικος. Τι διακυβεύεται από εδώ και πέρα? Τι θα σώσουν όπως διατείνονται ότι θα μας σώσουν? Τη χώρα. Τη χώρα. Αυτό το έχω ακούσει χίλιες φορές, ναι. Τη χώρα και όλους εμάς βεβαίως για το καλό των οποίων προσπαθούν και μάχονται μέρα νύχτα και το επαναλαμβάνω όλοι οι 300 της Βουλής οι οποίοι μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει. Το συμπέρασμα ουσιαστικά το οποίο θα πρέπει πλέον ο καθένας από εμάς να αρχίσει να λαμβάνει, να αποκωδικοποιεί και σιγά σιγά να κάνει πράξη είναι ότι περιθώρια άλλα δεν υπάρχουν. Δηλαδή ξέρουμε, τους ξέρουμε. Βλέπουμε που μας έχουν φτάσει, λύση δεν υπάρχει, έχουν αποδείξει την ανικανότητά τους. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι? Αφήνουμε τον καναπέ, κύριε Αναγκαστοπούλου. Συμφωνώ, όχι, δεν το λέω ως ερώτημα, το λέω σαν διαπίστωση. Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αναγκαστοπούλου, διεκδικούμε. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Αυτοί οι άνθρωποι μας οδηγούν στην απελπισία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεργοί. Συμπαραστάτες ενός έργου. Έχει προκληθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από Αμερικάνους οικονομολόγους από το 2008 να βγουν και να κάνουν ένα δημόσιο διάλογο για να πούνε στην παρέμβαση που κάνανε σε 132 κράτη σε όλο τον κόσμο
ποια ήταν τα ευεργετήματα της παρουσίας τους. Mm-hmm. Και αν πραγματικά υπήρχε ανάταση των οικονομιών των κρατών που μπήκανε μέσα, και αν πραγματικά υπήρχε εξαθλίωση των λαών που μπήκανε μέσα. Yeah, αυτή τη στιγμή ακόμα αυτός ο διάλογος ο δημόσιος δεν έχει γίνει. Τους έχουν προκαλέσει. Yeah, δεν τους συμφέρει. Δεν τους συμφέρει. Άρα, το αποτέλεσμα λοιπόν, το ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Εμείς μένουμε αμέτωχοι. Περιμένουμε οι άνθρωποι αυτοί που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση να μας βγάλουν μέσα από εδώ. Ξέρετε τι φαντάζομαι, τι μου θυμίζει όλη η κατάσταση, κύριε Αναγκοστοπούλου. Καλείται η Ελλάδα, σαν ένας δίτης, να βουτήξει με μία μπουκάλα οξυγόνου μιας ώρας και να κάνει δουλειά στον πυθμένα της θάλασσας διάρκειας 5 ώρων. Αυτό δεν γίνεται, κύριε Αναγκοστοπούλου. Αυτό το ξέραν από την αρχή. Προφασίζονται ότι υπάρχει κολλησιεργία, ότι υπάρχει διστακτικότητα, ότι η εκτελεστική εξουσία στην Ελλάδα δεν έκανε τις διαρθρωτικές αλλαγές, ότι υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, ότι υπάρχουν 1000 πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζανε από πριν. Δεν τα ξέρανε. Δεν ξέρανε ότι δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να βγει. Είναι φύση αδύνατο να ζητάς να είμαι κάτω από το νερό για να εκτελέσω ένα έργο 5 ώρων και μου δίνεις οξυγόνο για μία ώρα. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν να βγουν αυτά τα μεγέθα, τα νούμερα. Βλέπετε, δυσανασχετούν πλέον και επώνυμοι, διάσημοι κυβερνήτες στο παρελθόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγούμενοι πολιτικοί, τον οποίο το άστρο τους έλαμψε και μιλούσαν για αλληλεγγύη των κρατών. Δεν μιλούσαν για αφέμαξη των μικροτέρων οικονομιών από τους πλουσιότερους. Γιατί λοιπόν να μένουν αμέτωχοι οι δικοί μας οι πολιτικοί σε αυτό το κατάντημα και πολύ περισσότερο μα να συνεργούνε. Δεν μένουν αμέτωχοι. Συνεργούνε, κυρία Αναγκοστοπούλου. Συναποφασίζουν ουσιαστικά, βάζουν τις υπογραφές τους και δέχονται όλα αυτά τα οποία παίρνονται ως αποφάσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Τρόικα. Να βγουν να πούνε στον ελληνικό λαό τις πραγματικές τους προθέσεις. Να βγουν να πούνε πού είναι ο πάτος. Γιατί ακόμη πάτος στο βαρέλι δεν υπάρχει. Παίρνονται μέτρα ερήμην του ελληνικού λαού και επικοινωνιακά μετά προσπαθούν να τα πλασάρουν. Βγαίνουν κάτι περίεργοι πολιτικοί τύποι, κάτι τροφαντές κυρίες, οι οποίες βγαίνουν λαλίστα τις καθημερινά και λένε ότι όσοι αντιδράσουν μπορούν να πάνε στην Κορέα, λέει. Ακούστε να δείτε να πάμε στην Κορέα. Γιατί η κυρία αυτή που εκφράζει μόνο τον εαυτό της και κανέναν άλλον πλέον στην ελληνική κοινωνία και είναι μέρος του συστήματος, βγαίνει λαλίστατη και μας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς το κάνουμε για τη σωτηρία σας. Μας ρώτησαν αν θέλουμε να σωθούμε με τον τρόπο που θέλουμε να σωθούμε. Μα δεν είδατε και χθες τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος βγήκε και είπε «Απέτρεψα την κατάργηση του 13ου μισθού», τις ανταποδοτικές δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου, τη στιγμή που όλοι αυτοί υποτίθεται ότι είναι μια ενιαία κυβέρνηση, ένα ενιαίο μέτωπο και αποφασίζουν για τις τύχες των δικών μας ερχόμενοι σε συνεννόηση. Τι παραπάνω θέλουμε για να καταλάβουμε ότι ακόμη και τώρα ο καθένας κοιτάει τη δική του βόλεψη, το συμφέρον του δικού του κόμματος και το πώς θα έρθει στην εξουσία αύριο μεθαύριο όταν θα γίνουν οι εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει μεγάλες θυσίες και θυσίες των εργαζομένων. Αποχαιρέτησαν ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, μισθολογικά δικαιώματα για να εξυπηρεθεί το δημόσιο χρέος. Υπάρχουν και άλλες λύσεις που δεν μας τις λένε. Γιατί δεν συμφέρει το σύστημα, δεν συμφέρει τους λίγους. Θα πρέπει να τις μάθουμε όμως. Βεβαίως θα πρέπει να τις βρούμε θα και πρέπει θα πρέπει να τις κάνουμε πράξη. Κάντε μια καλή προσπάθεια. Δώσατε βήμα στον κύριο Καζάκη, δώσατε βήμα στον κύριο Αντωνίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχει μήνυση στη Βουλή των Ελλήνων για εσχάτη προδοσία από έναν άνθρωπο της Ελλάδος και για αυτό το πράγμα δεν μιλάει κανείς από τους κυρίους αυτούς. Και μιλάμε για εσχάτη προδοσία και μιλάμε για καμία πλέον εισαγγελική παρέμβαση. Να σας πω, αυτό θέλει 30 βουλευτές για να σηκωθεί το θέμα, να συσταθεί ειδικό δικαστήριο. Και αυτό το πράγμα οι άνθρωποι αυτοί το αποκρύπτουνε. Κύριε Τσόπρα, η δικαιοσύνη στη χώρα μας τα δύο τελευταία χρόνια πού βρίσκεται, όταν βλέπουμε ότι καταλύεται κάθε έννοια και κάθε δικαίωμα από πλευράς του Συντάγματος, η δικαιοσύνη πότε περιμένει για να παρέβει? Ρωτήστε εκτός και αν δεν είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, όπως θέλουμε να λέμε. Ρωτήστε την κυρία Αναγκοστοπούλου. Έχουν γίνει τέρατα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και η ελληνική δικαιοσύνη δεν βρίσκεται πουθενά. Ακόμη και για το χαράτσι την απόφαση που ήταν να λάβει, με τον οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούσε να το καθυστερήσει. Δεν νομίζω ότι είναι παρεμβατικός ο ρόλος της δικαιοσύνης, κύριε Αναγκοστοπούλου. Κατατέθηκε η μήνυση του κυρίου Αντωνίου, πέρασε από εκεί που έπρεπε να περάσει, κατέληξε στη Βουλή. Δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Ούτε εκφράζω τους δικαστικούς αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι στο γνωστικό μου αντικείμενο. Θα ήμουν αφελής να μπω σε χωράφια τα οποία δεν τα γνωρίζω. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν κανένα παρεμβατικό λόγο. Τι να κάνει ο δικαστής, να λειτουργήσει πώς? Δίκην φεουδάρχη, δίκην δικτάτορα. Λειτουργούν κάποιοι άλλοι έτσι. Ακριβώς. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε.
Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Γιατί σας είπα, ό,τι καλό επιτεύχθηκε σε αυτόν τον τρόπο δεν ήταν εφεύρημα των βολεμένων. Δεν ήταν αγώνας των καναπεδάτων. Ήταν αγώνες ορεσίβιων ανθρώπων. Και τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν και στο απότερο, όπου έχει πάει η Τρόικα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει γίνει καταλήστευση των εισοδημάτων του λαού που μπήκαν και κάναν την επιδρομή. Θέλετε να μου εξηγήσετε και εσείς τη διαφορά της Καστοριάς, της αντιδράσης της σε σχέση με άλλες περιοχές? Βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι περιφερειακά, παντού στην επαρχία στην Ελλάδα, δεν φαίνεται τόσο πολύ η κρίση. Δεν φαίνεται τόσο πολύ η κρίση. Δεν νομίζω. Στο μέγεθος και στο βαθμό που φαίνεται στην Αθήνα και στα μεγάλα σπίτια. Συμφωνώ, αλλά ξέρετε κάτι, φωνές αντιδράσεων. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ο κόσμος κάποια στιγμή συνεχίζει ακόμη και φοβάται. Συνεχίζει και φοβάται. Δεν ξέρω τι. Θέλει να αντιδράσει, δεν ξέρει πώς. Αυτή τη στιγμή όλο το πολιτικό σύστημα δεν δίνει διέξοδο στον Έλληνα ψηφοφόρο. Mm-hmm. Θα κληθούμε στις επόμενες εκλογές να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε ποιον. Ακόμη και τις αριστερές δυνάμεις του τόπου, εντάξει, δεν πείθουμε. Δεν μας πείθουν. Όχι. Δεν μας πείθουν. Και αυτοί, κατά μία έννοια, είναι μέρος του συστήματος. Ή εν αγνία τους συνεργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν βγαίνουν να πούνε να αρθρώσουν ένα αντιμνημονιακό λόγο. Με τι αυτό συνεπάγεται. Ακούσαμε τον κύριο Καζάκη από το σταθμό σας να λέει τι ακριβώς γίνεται, τι θα συμβεί. Δεν έχει βγει κανένας να αντικρούσει. Τα μέσα, τα μεγάλα ενημέρωση παίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν σπείρει τον τρόμο στην ελληνική κοινωνία ότι αν πραγματικά βγούμε από το ευρώ έχουμε καταστραφεί. Είναι έτσι τα πράγματα? Εγώ από όσο ξέρω, από όσο ψάχνω, από όσο διαβάζω, δεν είναι έτσι. Ότι είναι δύσκολα, κύριε Αναγνωστοπούλου. Το θέμα είναι αν οι θυσίες οι οποίες γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται θα πιάσουν τόπο. Και νομίζω ότι έτσι όπως πάμε δεν πιάνουμε. Δεν πιάνουμε λιμάνι. Όχι, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα και αυτό νομίζω φαίνεται μέρα με την ημέρα όπου πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καθημερινά, με έναν πολύ έντεχνο τρόπο το σύστημα, αποδομεί και μία τάξη κοινωνική. Γιατί αν πραγματικά έρθουν και μας πούνε την πρώτη στιγμή τι γίνεται, όλοι θα βγούμε στον δρόμο. Σιγά σιγά βάζουν χέρι παντού. Καλά, δεν χρειάζεται πλέον να έρθουν και να μας πούν το τι συμβαίνει. Το αντιλαμβανόμαστε και μόνοι μας, διότι δεν τους πιστεύουμε κιόλας πλέον. Είναι τόσο τα ψέματα που έχουν πει που δεν έχει νόημα. Και την αλήθεια να πούν, δεν θα τους πιστέψουμε στο τέλος. Εγώ το ξαναλέω. Από εδώ και πέρα, όλοι μας πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά. Καραμέλα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιπλίζουμε. Mm-hmm. Αυτή η ανοχή μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να βγαίνουμε από το καβούκι μας. Να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Για το καλό το δικό μας ουσιαστικά και το μέλλον το δικό μας το οποίο το έχουν υποθηκεύσει. Εγώ συνεχίζω και το ξαναλέω. Καλό δημόσια το Σαββατοκύριακο που έρχεται, τον κύριο Πετσάλνικο και τον κύριο Τσικαλάγια, να βγουν σε μια δημόσια διαβούλευση, να προσέλθει ο Καστοριανός λαός που τους τίμησε με την ψήφο και τους εξέλεξε, να μας πούνε τι ακριβώς εμπεριέχει μέσα το νέο μνημόνιο, η νέα Δανειακή Σύμβαση. Αν είναι δυνατό, κύριε Αναγνωστοπούλο, ενίστε με, τι να πρωτοθυμηθώ. Να βγαίνει πρωτοκλασσάτος ο υπουργός του Πασό και να λέει δεν διάβασε τη Δανειακή Σύμβαση. Να βγαίνει ο άλλος και να λέει ότι μας παίρνει στο παραπέντε τηλέφωνο ο υπουργός Οικονομικών και μας έλεγε ψηφίστε, γιατί δεν θα έχουμε να πληρώσουμε και θα εισπράξουμε το μένος και την οργή του κόσμου. Και αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν, έχουν το θράσος να βγαίνουν και να κουβεντιάζουν και να λένε τι, κύριε Αναγνωστοπούλο. Και να πουλάνε κυρωνία. Δεν ξέρω, και να συνεχίζουν να παίρνουν αποφάσεις και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Θα χαιρόμουν και εγώ πάρα πολύ αν έβλεπα κάτι τέτοιο από τους δύο κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους εδώ στην περιοχή. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Όπως δεν πρόκειται να γίνει και από το σύνολο των βουλευτών πλέον της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε, σε εμάς είναι απόκειται. Στο λαό, στον κόσμο, στον κοσμάκι. Γιατί εμείς θα τραβήξουμε την ανηφόρα. Αυτοί είναι βολεμένοι. Mm-hmm. Μην τους κλαίτε το χάρι. Τις τσέπες, θα βρουν τον τρόπο. Σε ακραίες κοινωνικές καταστάσεις θα σηκωθούν και θα φύγουν, κύριε Αναγνωστοπούλο. Θα μείνουμε εμείς πίσω. Θα μείνουμε εμείς πίσω με μια Ελλάδα διαλυμένη. Με μια κοινωνία στα όρια της εξαθλίωσης. Μα ήδη το βιώνουμε καθημερινά. Τα ακούμε. Μπαίνετε στα μεγάλα site κάτω, βλέπετε παιδιά λιποθυμάνε. Γονείς πάνε να αφήνουν τα νεογέννητά τους στον Ερυθρό Σταυρό. Δεν έχουν γάλα να τα θρέψουν, να τα συντηρήσουν. Οι άστεγοι. Και οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν και λένε ότι θα μας σώσουν. Πώς θα μας σώσουν? Το πρότυπο, το μεγαλύτερο πρότυπο στην ελληνική κοινωνία ήταν ο βουλευτής. Και αυτή τη στιγμή βρείτε μου έναν άνθρωπο που έχει το θάρρος να βγάλει από τα μύχια της ψυχής του τα συναισθήματα που νιώθηκε και αισθάνεται για τους πολιτικούς και αν βρεθεί ένας να πει μπράβο ρε,
Υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος είναι παράδειγμα προς μίμηση, ο οποίος είναι πρότυπο, ο οποίος τραβάει την κοινωνία μπροστά. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να σκέφτεται λίγο παραπάνω και έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Τα αντανακλαστικά μας πρέπει, κυρία Αναγνωστοπούλου, να είναι ταχύτατα από εδώ και πέρα. Δεν, ναι, δεν μην έχουμε είναι πλέον άλλο χρόνο. Αργά. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια κατάθεσης μήνυσης. Εις βάρος όλων αυτών οι οποίοι μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Από εξειδικευμένους ανθρώπους, από νομικούς ανθρώπους. Τη μήνυση θα την καταθέσει ο ελληνικός λαός. Δεν θα την καταθέσει ένας, δεν θα την καταθέσουν δυο. Mm-hmm. Για να έχει ειδικό βάρος και κύρος. Και από εκεί και πέρα να αναλάβουν την ευθύνη τους και οι πολιτικοί. Για το πού μας οδηγούν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσόπρα. Θα εγώ δούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανατολή. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Συγγνώμη για την έκρηξή μου, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια και το αισθάνομαι καθημερινά ότι μία αόρατη απειλή υπάρχει πάνω από το κεφάλι μου. Πάνω από το κεφάλι της οικογένειάς μου, πάνω από το κεφάλι της κοινωνίας. Μία αόρατη απειλή η οποία έχει, πολύ φοβάμαι, ακατανόητες εξελίξεις, ραγδαίες, που απεύχομαι πραγματικά να δούμε και να βιώσουμε καταστάσεις χωρών υπανάπτυκτων, ανθρώπων που θα κυνηγάνε τον συνάνθρωπό τους γιατί θα έχει μία σακούλα μεγάλα και πολύ περισσότερο το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε την ίδια μας στη ζωή να τη βάλουμε σε κατάσταση επισφάλειας γιατί κάποιοι λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας και υπέρ του συστήματος με ανταλλάγματα τα οποία αυτοί γνωρίζουν. Μας είναι κάτι το οποίο δεν θα δούμε ποτέ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Τη Βασιλόπιτά του θα κόψει την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου ο ΑΟΑΚ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα γίνει σε αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου, θα δοθούν τιμητικές διακρίσεις σε όλους όσοι προσέφεραν στον όμιλο αντισφαίρησης. Αθλητές, προπονητές και όλους όσοι τίμησαν τον αθλητικό όμιλο αντισφαίρησης Καστοριάς θα βραβευτούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί. Στην εκδήλωση που θα γίνει σε αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου της Καστοριάς, ο ΑΟΑΚ θα κόψει παράλληλα και τη Βασιλόπιτά του. 12 του μηνός κόβουμε την Βασιλόπιτα που έχουμε εκεί τον απολογισμό. Όλης της χρονιάς που πέρασε, αλλά υπάρχει και η μεγαλύτερη τιμή του ΑΟΑ Καστοριάς, ότι κλείνει το 2012, αρχίζει δηλαδή και κλείνει τα πρώτα του 30 χρόνια. Σημαίνει ότι θα είναι μεγάλη γιορτή αυτή στις 11 η ώρα την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στο Έσπερος Παλάς, στην περιοχή Χλόη, το ξενοδοχείο δηλαδή, όπου τα τελευταία χρόνια κιόλας κόβουμε τη Βασιλόπιτα εκεί και θα τιμηθούν από αθλητές, αθλήτριες, τμήματα, παράγοντες, προπονητές και όλοι αυτοί που πραγματικά ας πούμε τιμούν τόσα χρόνια τον ΑΟΑ Καστοριάς, τιμούν το χάντμπολ, τιμούν την αντισφαίριση και τον όμιλο γενικότερα και στην Καστοριά και στην περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα. Μια μέρα νωρίτερα η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΑΟΑΚ θα αντιμετωπίσει στο κλειστό γυμναστήριο την αντίστοιχη ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Θα προηγηθεί 11 του μηνός, Σαββάτο, προγραμματίστηκε ήδη από προχθές το μπαράζ με την γυναικεία ομάδα που μας καίει και ότι αυτή η εβδομάδα θα πρέπει να είναι εντονότατη για το χάντμπολ το γυναικείο. Που παίζουμε 4 η ώρα το Σάββατο, 11 Δευτέρου, εδώ στην Καστοριά, το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι διπλά μπαράζ, ένα εδώ και ένα θα γίνει 18-19 στη Θεσσαλονίκη και θα δούνε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα πέσει στην κατώτερη κατηγορία, τη Β' Εθνική Γυναικών. Η Καστοριά νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη, παρόλο που δεν παίξαμε φέτος, είναι στον άλλον όμιλο της κεντρικής Ελλάδας, της κεντρικής βόρειας Ελλάδας δηλαδή, πέριξ Θεσσαλονίκης. Αλλά αν τα κορίτσια μας είναι καλά και μαζευτούν όλα και πραγματικά τα δώσουν με πάθος να κρατηθούμε στην κατηγορία που το αξίζουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να πραγματικά να βγάλουμε το καλύτερο πρόσωπο σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα καλούμε όλο τον κόσμο της Καστοριάς, πέρα από τη γιορτή της Βασιλόπιτας που θα είναι και μια μεγάλη τιμή για τη γυναική ομάδα. Αν πάρουμε και μια διαφορά στο σκορ, αλλά μέσα στο γήπεδο το Σάββατο 11 Δευτέρου να είναι κατάβεστο για να βοηθήσουν αυτά τα κορίτσια που πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και στις ηλικιακές κατηγορίες, συγκεκριμένα στις κορασίδες είναι αίτητες και καθόλου αδύνατο με διάφορες να βγούμε και πανελλήνια ίσως και πρώτη.
Συννεφιασμένος θα είναι για αύριο Τετάρτη ο καιρός, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από μείον 5 έως μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στη συντροφιά μας. Καλό βράδυ σε όλους.